διαδικτυακό σταθμός «Η Ροή», συνεχής πηγή παροχής σκέψης. Ειδησιογραφία, πολιτικός σχολιασμός, ψυχαγωγία, επιμόρφωση. Γεια σας φίλες και φίλοι, και με αυτό το όμορφο άκουσμα του Πέτρο Λούκα, του Πέτρου Χαλκιά, σας καλωσορίζουμε και πάλι στην εκπομπή στο μικρόφωνο. Καλησπέρα από μένα. Καλησπέρα. Καλησπέρα και από τον συνάδελφο τον Λευτέρη Κανά. Τους χαιρετισμούς μας σε όλη την ομογένεια, επιμένω, Αυστραλία, Καναδάς, Ηνωμένες Πολιτείες, Ευρώπη, Βρετανία, Γερμανία και ούτω καθεξής, που μας ακούνε όλοι σε όλη την ομογένεια. Τους ευχαριστούμε θερμά και για τη συμπαράσταση αλλά και για τη βοήθεια που μας δίνουν, τουλάχιστον μας συμπαρίστανται έστω και με αυτόν τον τρόπο. Επίσης να δώσουμε τους χαιρετισμούς και στην Καβάλα, ιδιαίτερα στην Καβάλα, και μέσω του που μας ακούνε και στην Καβάλα, μέσω του Νεάπολη FM. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον σταθμό και την ιδιοκτησία. Και μπαίνουμε σιγά σιγά λίγο στην επικαιρότητα, να περιδιαβούμε λίγο αυτό που λέγεται επικαιρότητα. Ως πρώτο ζήτημα, αυτό που τρέχει αυτή τη στιγμή ή αυτές τις τελευταίες ώρες, είναι μια περίεργη, έτσι θα τη χαρακτηρίσω, επίθεση αυτοκτονίας που έγινε στο Ιρανικό Κοινοβούλιο. Μάλλον είναι δύο επιθέσεις. Διπλή επίθεση. Έχω την εντύπωση, μέχρι τώρα πληροφορίες είναι 7 οι νεκροί. Ναι. Πρέπει να είναι σε αυτούς να συμπεριλαμβάνονται και οι δράστες, των οποίων μάλλον ο ένας πρέπει να αυτοπυρπολήθηκε, τουλάχιστον σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες. Και αυτό έχει αναλάβει την ευθύνη του ISIS. Ανέλαβε ο ISIS. Πάνω σε μένα αυτό μου κάνει εντύπωση, είναι περίεργο. Δηλαδή, έχουμε τώρα μόλις ένα 24ωρο σχεδόν μετά από αυτό που συνέβη στο Κατάρ, με την απομόνωση που γίνεται στο Κατάρ και με αυτές τις εξελίξεις μέσα στην Ανατολή, λίγες ώρες ή λίγες μέρες μετά την βομβιστική επίθεση στο Λονδίνο ή μετά τις εξελίξεις στον Καναδά και λοιπά, όπου στην Ατλάντα νομίζω που είχε γίνει. Στο Ορλάντο. Έχουμε τώρα στο Ιράν. Και το Ιράν εμπλέκεται εκεί, γιατί θεωρείται έμεσο στόχος της απομόνωσης του Κατάρ, της διπλωματικής επίθεσης κατά του Κατάρ, αφού είναι γνωστό ότι το Κατάρ έχει ιδιαίτερες σχέσεις με το Ιράν. Και έχει κατηγορηθεί το Ιράν ότι υποθάλπηκε αυτό την τρομοκρατία. Και σε αυτή ακριβώς τη συγκυρία, ένα 24ωρο μετά, έρχεται αυτή η επίθεση. Άρα εδώ τώρα έχουμε, αν μπορούμε να το αναλύσουμε, να το κάνουμε πιο λιανά, έτσι, για να καταλάβει και ο κόσμος μας ακούει. Έχουμε αυτή τη στιγμή μια δημιουργία, ουσιαστικά με αυτό που γίνεται, πιστεύω ότι γίνεται μια δημιουργία ενός μετόπου. Δηλαδή, Ιράν, Τουρκία, Κατάρ, Ρωσία,
αυτές είναι χώρες οι οποίες, αν εξαιρέσει την Τουρκία, είναι, που είναι υπέρ του Άσαντ. Δηλαδή, είναι υπέρ της διατήρησης της ακαιρεότητας της Συρίας, της Συρίας ουσιαστικά, ναι. Καλύτερα. Και εδώ έχουμε την άλλη πλευρά που είναι με μπροστοφυλακή το Ισραήλ και τη Σαουδική Αραβία. Δεν ξεχνάμε και το Ισραήλ ότι είναι μέσα στο παιχνίδι, γιατί ζήτησε, η Σαουδική Αραβία σήμερα ζήτησε να αποκηρυχθεί η Χαμάς και η Ισλαμία, αυτό το μόρφωμα το ισλαμιστικό. Που σημαίνει ότι εδώ πρέπει να είναι και το Ισραήλ ανεμιγμένο, γιατί η Χαμάς, ξέρουμε, πουδρά και με την Παλαιστινιακή οργάνωση, ας πούμε. Πέραν τη Χεζμπολάχ που υπάρχει. Αυτό πώς το βλέπεις, ας πούμε, είναι, πάνε μια συνολική απομόνωση, πάνε να ελέγξουν το παιχνίδι οι Αμερικανοί πάλι στη Μέση Ανατολή, πάνε να απομονώσουν πάλι τη Ρωσία, γιατί εδώ δεν είναι τόσο πολύ εμφανές, πέρα από το εμφανές, μάλλον εμφανές είναι ότι απομονώνουν το Κατάρ, αλλά το Κατάρ δεν είναι μόνο του. Μάλλον το Κατάρ είναι, πώς θα το πούμε, το πρόσχημα. Το πρόσχημα, ουσιαστικά. Έτσι. Γιατί είχαμε και την ομολογία του Αμερικανού Προέδρου που είπε ότι αυτός μεσολάβησε τη Σαουδική Αραβία ώστε να αποκηρύξει τη Σαουδική Αραβία τους τρομοκράτες και να προσχωρήσει σε αυτό το μέτωπο των προθήμων. Ακριβώς. Και επίσης έχουμε και τη Γαλλία που παρενέβη και αυτή και αναγγείλει κάποιες κυρώσεις σε βάρος του Κατάρ. Άρα οι τέσσερις χώρες έδρασαν περίπου ως λαγή. Από ό,τι φαίνεται, οι τέσσερις αραβικές χώρες. Μάλιστα. Τώρα το σκηνικό αρχίζει λίγο να αποσαφηνίζεται περισσότερο. Να ξεκαθαρίζει λίγο. Ναι. Και σήμερα ή χθες, νομίζω, διάβαζα σε μια ανάλυση ενός πανεπιστημιακού Ρώσου, ο οποίος έλεγε ότι ο στόχος δεν είναι το Κατάρ. Στόχος είναι να εξανδραποδίσουν τη Ρωσία από τη Μέση Ανατολή. Άρα λοιπόν δεν είναι τυχαίο. Γιατί πιστεύω ότι είχαμε και στη Ρωσία αιματερό χτύπημα. Δεν το ξεχνάμε. Προηγούμενες μέρες. Εδώ έχουμε πάμε τώρα στην καρδιά του Ιράν. Στο κοινοβούλιο. Αυτό είναι. Δεν ξέρω. Εμένα και, μου μυρίζει. Λίγες μέρες μετά την επανεκλογή του νέου του Προέδρου του Ροχανί που θεωρείται, ναι, και μετριοπαθής. Μετριοπαθής ηγέτης. Δηλαδή, θέλω να πιστεύω ότι κάτι εδώ δεν είναι τόσο πολύ. Έτσι, ισλαμιστικό ή ακραίο φονταμενταλιστικό, ας πούμε. Πιστεύω ότι κάτι κρύβεται πίσω από αυτό. Και σε αυτό το σημείο θέλω να καλωσορίσω και τον Γενικό Γραμματέα του ΕΠΑΜ, μιας που ήρθε και στην παρέα μας. Και θέλω να τον βάλω σε πρώτο χρόνο στην κουβέντα αυτή για το ζήτημα στο χτύπημα αυτό στο Ιράν, στο Εθνικό Κοινοβούλιο. Mm-hmm. Σχολιάζαμε προηγουμένως ότι δεν φαίνεται και τόσο ακραίο ισλαμιστικό αυτό. Είναι καρδιά του Εθνικού Κοινοβουλίου, ναι, του Ιράν. Ισχύει αυτό. Και μετά την εκλογή ενός εξαιρετικά μετριοπαθούς και επιλογή της Δύσης πρωθυπού έναντι στον Αχμαντινετζάμπ, ο οποίος ήταν, να το πούμε έτσι, ο εκπρόσωπος της παράδοσης επανάστασης, επαναστατικής παράδοσης στο Ιράν. Και φαγώθηκαν οι δυτικοί για να ιτηθεί αυτός. Λοιπόν, και ξαφνικά γίνεται αυτή η ιστορία. Τώρα, μυρίζει άσχημα, βέβαια, σαφώς. Σαφέστατα μυρίζει άσχημα. Και νομίζω ότι είναι ένα προανάκρουσμα της γενικής ρευστοποίησης που θα επέλθει ή αποσταθεροποίησης που θέλουν να υπάρξει στο Ιράν. Μην ξεχνάμε ότι οι Αμερικανοί, προσπαθώντας να δημιουργήσουν προϋποθέσεις επέμβασης στο Ιράν εδώ και πολλά χρόνια, ξεκίνησαν με τρομοκρατικές ενέργειες. Τρομοκρατικές ενέργειες όπου δικές τους ειδικές δυνάμεις χτυπούσαν σε φυλετικά προσδιορισμένες που δεν ήταν στους παστούν, δηλαδή που ήταν η κυρίαρχη φυλετική μερίδα, εθνική μερίδα στο Ιράν, για να δημιουργήσουν φυλετικές ενέργειες. Όμως το εθνικό στοιχείο που είναι έντονο στους Ιρανούς, δεν είναι Άραβες, οι Πέρσες, λοιπόν είναι πολύ έντονο και δεν πέρασε αυτού του τύπου τρομοκρατική ενέργεια. Οι τρομοκρατικές ενέργειες. Ίσα-ίσα, ο Αχμαντινετζάπ αλλά και οι εκπρόσωποι της Επανάστασης έπαιρναν σε αυτές τις περιοχές ποσοστά συντριπτικά σε σχέση με τα πιο αστικά στρώματα. Έτσι. Λοιπόν, τώρα επιχειρούν κάτι καινούριο. Ενδεχομένως. Αυτοί οι κύκλοι που βλέπουμε σε αποσταθεροποίηση και τους βλέπουμε παντού να λειτουργούν, ναι, πλέον.
ποια είναι η στόχευση, να το πάμε πιο βαθιά δηλαδή, γιατί εντάξει, αυτό που φαίνεται, το προφανές δηλαδή, είναι ότι θέλουν να συνετίσουν το Ιράν ή τις αποφάσεις, δεν ξέρω και εγώ τι, να φύγει από την ομπρέλα προστασίας των υποστηρικτών του Άσα, της Συρίας ή της Συμμαχίας και της Ρωσίας βέβαια και λοιπά. Καταρχάς αυτή τη στιγμή η Περσία, το Ιράν, αναπτύσσεται σε μια σοβαρή στρατιωτική δύναμη. Αναπτύσσει πάρα πολύ τη στρατιωτική βιομηχανία, με τη βοήθεια φυσικά της Ρωσίας. Πρόσφατα παρουσίασε και μαχητικά αεροσκάφη στο πρότυπο των τελευταίων σου της βομβαρδιστικών της Ρωσίας. Δεν τα είδαμε βεβαίως σε δοκιμή μάχης, αλλά τέλος πάντων και μόνο το γεγονός ότι προσπάθεια εξέλιξης οπλικών συστημάτων από το Ιράν ώστε να είναι αυτάρκης δύναμη σε οπλικά συστήματα είναι σίγουρο ότι ενισχύει τον ΝΑΤΟ και τις ΗΠΑ. Και άρα η αποσταθεροποίηση είναι βασικό στοιχείο για να μπορέσει να δημιουργήσει καταστάσεις όπου εκεί που δεν πέτυχαν οι κυρώσεις. Μην ξεχνάμε ότι ακόμη και τώρα υπάρχουν οι κυρώσεις και δημιουργήθηκαν και τρομακτικά προβλήματα στην αρχή στην Ιρανική οικονομία, γιατί η Ιρανική οικονομία έχει μια ιδιαιτερότητα. Οι κυρώσεις δεν μπορούν να πετύχουν σε μια οικονομία που είναι πολυσχηδής. Ελλάδα. Πολυσχηδής οικονομία. Δηλαδή έχει αγροτικά προϊόντα, έχει σε κανονικές συνθήκες. Έχει εμπόριο, μεταφορές, τουρισμό, έχει πολλά πράγματα. Το Ιράν έχει πετρέλαιο. Και πετρέλαιο. Σωστά. Ούτε μια περιορισμένη χθενοτροφία και τα τρία τέταρτα έρημος. Οπότε σε αυτή την περίοδο, τώρα να του κάνεις κυρώσεις, του δημιουργείς προβλήματα και που του κάνανε στο πετρέλαιο. Δηλαδή το βασικό του εισοδηματικό. Τώρα με τη βοήθεια της Ρωσίας και των BRICS, Κίνα και ιστορίες, απέφυγε τον στραγγαλισμό. Τον απέφυγε. Ναι. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι μπορεί να συνεχίσει. Δηλαδή ακολουθούνται τακτικές κινήσεις. Και βέβαια θέλουν να τον η συμμαχία Συρίας Χεσμπολά, γιατί η Χεσμπολά πλέον μεσολαβεί με το Ιράν, πλέον είναι ένας άξονας ο οποίος είναι μετρήσιμος αντίπαλος για τους Αμερικανούς, πολύ σημαντικός και για τους Ισραηλινούς. Μην ξεχνάμε ότι οι Ισραηλοί μία ιστορική στρατιωτική ήττα έχουν απέναντι στη Χεσμπολά. Δεν έχουν νικηθεί στρατιωτικά. Σωστό. Ναι. Έτσι. Σωστό. Μόνο απέναντι με την εισβολή στη Λίβανο που συνετρίβησαν. Έτσι. Λοιπόν, άρα τα μετράνε όλα. Και βλέπουν και πώς θα γίνει. Πώς θα γίνει αυτή η ιστορία. Οπότε η αποσταθεροποίηση, η ουδέτερη αποσταθεροποίηση, δηλαδή μια αποσταθεροποίηση που δεν φαίνομαι ότι κάνω εγώ, είναι το προσφερότερο μέσο τώρα. Στις συνθήκες. Να μην φανώ εγώ ότι έχω εμπλοκή άμεση. Κυρίες και κύριοι, αν και ο πρόεδρος Τραμπ λίγο αποκάλυψε το. Εντάξει, ναι. Εντάξει. Γι' αυτό και τι γίνεται. Σήμερα έχουν τα δημοσιεύματα στον ξενοτύπο, αλλά και γενικότερα οι αναλύσεις, έχουν εντείνει ακόμη περισσότερο τη θεωρία ότι έχουμε κατάρρευση της αμερικανικής υπεροχής. Γιατί το λένε αυτό? Το λένε και οι Αμερικανοί ίδιοι, οι Αμερικανοί αναλυτές. Γιατί ο Τραμπ κάνει πίσω. Δεν είναι σίγουρη ιστορία. Δηλαδή με την έννοια ή τα δικά τους φέροντα. Δεν λέω ότι απλούστατα είναι διστακτικός. Δηλαδή δεν κάνει εύκολα τα βήματα εκείνα που επιβάλλεται η λογική και το μέτρο του παγκόσμιου πολέμου που έχει ξεκινήσει. Που έχουν ξεκινήσει οι Δυτικοί με τους Αμερικανούς. Δεν το κάνει εύκολα. Τον είδαμε στο ΝΑΤΟ, το είδαμε στο Παρίσι που έφυγε, το βλέπουμε τώρα με την Σαουδική Αραβία και το Κατάρ. Δηλαδή μιλάμε για μια κατάσταση η οποία δεν είναι σίγουρη για τα γεράκια στο Λευκό Οίκο. Οπότε σου λέει κάτσε, αλλού να πάμε την ηγεσία, να τη δώσουμε στη Μέρκελ, λένε τώρα στους Γερμανούς. Συζητάνε πολύ έντονα σε αυτό το πράγμα. Λοιπόν κύριε και κύριοι, είστε συντονισμένοι με τον διαδικτυακό σταθμό του ΗΡΟΗ. Είναι η εκπομπή στο μικρόφωνο. Τα τηλέφωνα επικοινωνίας είναι 210-34-28-676. Στο στούντιο του σταθμού είναι ο Γενικός Γραμματέας του ΕΠΑΜ Δημήτρης Καζάκης και οι δύο ανακρίνοντες, οι οποίοι ανακρίνουν τον Γενικό Γραμματέα, Απόστολος Ρώσιος και Λευτέρης Κανάς. Επειδή μιλάμε τώρα για το ζήτημα στα διεθνή, επειδή είμαστε στον διεθνή χώρο, θέλω να μιλήσουμε λίγο
Πριν πάμε όμως στο εθνικά μας ζητήματα, θέλω να εξετάσουμε λίγο το Σκοπιανό. Ναι. Μετά τη χθεσινή συνέντευξη του Ζάεφ, την οποία θέλω να σας πω τι είπε ο άνθρωπος, αλλά και του Τζο Μπάιντεν, το χθεσινό βραδινό, με το παραλήρημα. Ακριβώς. Θέλω να πάμε λίγο στην κεντρική πολιτική σκηνή, γιατί σε λίγο θα έχουμε επικοινωνία και με την κυρία Γεωργαντά. Ναι, ναι. Να μας πει και για το ζήτημα του ελλείμματος, αλλά το θέμα του δικαστική. Για το έλλειμμα έχει τελειώσει. Ναι. Δηλαδή, από τη στιγμή που έχει αυτή τη στιγμή το ελεκτικό συνέδριο πλέον σου έχει πει, σαν δικαστικό όργανο, ότι αυτό ήταν το πραγματικό έλλειμμα. Έτσι, 9,5 δισεκατομμύρια ήταν το έλλειμμα, εκ των οποίων 5 πήγαν στις τράπεζες με απόφαση της κυβέρνησης, της κυβέρνησης Καραμαλή. Άρα, 4,5 δις είναι αστείων ποσών μπροστά στο γύρο, σε αυτό που έβγαλε ο Γεωργίου. Τελείωσε. Το θέμα δηλαδή έχει κλείσει προς τα εκεί. Το θέμα είναι η δικαιοσύνη να κάνει τη δουλειά της. Αυτό είναι το θέμα. Στο σημείο αυτό θέλω να καλησπερίσω. Έχουμε την κυρία Γεωργαντά στη γραμμή. Ναι, καλησπέρα σας. Γεια σας κύριε Γεωργαντά. Καταρχήν να ρωτήσω, πού βρίσκεται η διαδικασία τώρα, η δική σας η υπόθεση? Λοιπόν, στις 29 του μηνός, όπως ξέρετε, είχαμε τη δίκη του Γεωργίου σε δεύτερο βαθμό, κατέθεση δηλαδή. Να θυμίσω ότι... παράβαση καθήκοντος για την παράβαση, για το αίτημα της παράβασης καθήκοντος του Γεωργίου. Δηλαδή, η παράβαση καθήκοντος συνίσταται σε τρία επιμέρους αδικήματα. Το πρώτο αδίκημα ήταν ότι είπε ψέματα ο Γεωργίου στο ελληνικό κράτος, παραπλάνησε δηλαδή το ελληνικό κράτος, παραπλάνησε τη διάσκεψη των προέδρων της Βουλής, ότι είχε παραιτηθεί από το Δούνου του, ενώ δεν είχε παραιτηθεί και βρισκόταν σε άμεση εξάρτηση από αυτό. Το δεύτερο αδίκημα είναι το ότι δεν συγκαλούσε συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου όπως όφιλε να κάνει σύμφωνα με τον νόμο, ο οποίος νόμος έδινε στο Διοικητικό Συμβούλιο αρμοδιότητες έγκρισης των πάντων. Δηλαδή αρμοδιότητα του 7μελούς συλλογικού οργάνου διοίκησης του ΔΣ, της ΕΛΤΑΤΑ, ήταν να εγκρίνει τα πάντα. Ο Γεωργίου είχε ως αρμοδιότητα να συντονίζει και να εκπροσωπεί την ΕΛΤΑΤΑ σύμφωνα με τις αποφάσεις κατά πλειοψηφία του Διοικητικού Συμβουλίου. Αυτός θα παρέβει αυτά και προχώρησε μόνος του. Σφετερίστηκε, όπως λέει το κατηγορητήριο, σφετερίστηκε τις αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου, παρουσιάζοντας τον εαυτό του προς τα έξω ως μονοπρόσωπο όργανο διοίκησης. Και επιπλέον είχε υλικό και ηθικό όφελος από αυτές τις ενέργειές του, τις παράνομες ενέργειές του, και γι' αυτό παραπέμφθηκε να δικαστεί σε βαθμό πλημελήματος από το τριμελές πλημελιοδικείο. Αυτό έγινε την πρώτη φορά το Δεκέμβριο, σε 6 Δεκεμβρίου του 2016. Αλλά τότε το δικαστήριο κατέληξε σε έναν μονόλογο. Δηλαδή, εμείς δεν είχαμε δικηγόρο, δεν μας επιτράπει να έχουμε δικηγόρο, εμείς και είμαστε μόνο μάρτυρες, μιλήσαμε πολύ λίγο και από ό,τι φάνηκε το δικαστήριο είχε παραλάβει, δηλαδή εγώ έχω πληροφορία που είναι πολύ σωστή πληροφορία, ότι το δικαστήριο είχε πάρει την δικογραφία την ίδια μέρα το πρωί. Δεν την είχαν δηλαδή διαβάσει τη δικογραφία. Συνεπώς, με το να μην είμαστε, να μην έχουμε εμείς δικηγόρο και να μην μπορούμε να παρέμβουμε, οι δικηγόροι του Γεωργίου και όλοι αυτοί που είχαν έρθει, οι εκπρόσωποι των δανειστών από τις Βρυξέλλες, το Λουξεμβούργο και τη Φραγκφούρτη, οι άνθρωποι αυτοί είπαν του κόσμου τις ανακρίβειες και του κόσμου τα ψεύδη. Στην ουσία για το τι ισχύει στις άλλες χώρες, ότι έπρεπε να ισχύει και στην Ελλάδα, και τελικά το δικαστήριο πίστηκε από αυτούς και τον αθώωσε. Εμείς μετά κάναμε βέβαια, εγώ και ο λογοθέτης, κάναμε μια αίτηση στον εισαγγελέα πρωτοδικών να ασκήσει αυτός έφεση υπέρ του νόμου. Και πραγματικά η εισαγγελέα, η κυρία Πίσχινα, προς τιμήν της, άσκησε έφεση. Η έφεση αυτή εκδικαζόταν τώρα στις 29 του μηνός, προχθές δηλαδή, στο εφετείο Αθηνών. Και εκεί προσπάθησαν οι δικηγόροι του Γεωργίου να βγάλουν την έφεση παράνομη. Διακόπη δηλαδή το δικαστήριο επί 2 ώρες περίπου,
Αλλά τελικά αποφασίστηκε, το δικαστήριο είπε, ο εισαγγελέας κυρίως εκεί, η πρότασή του, ήταν ότι η έφεση ήταν τόσο καλά εμπεριστατωμένη και αποτελούσε κατά τη γνώμη του διατριβή. Συνεπώς η έφεση ήταν νόμιμη και προχώρησε η δίκη. Αυτό βέβαια το οποίο είναι σημαντικό είναι ότι δεν μας ενέκριναν πάλι ως πολιτική αγωγή για να στηρίξουμε την κατηγορία. Το οποίο σημαίνει ότι είμαστε πάλι μάρτυρες. Δεν έχουμε δηλαδή δικηγόρο, δεν μας έχει επιτραπεί να έχουμε δικαστική εκπροσώπηση που να μπορεί να κάνει ερωτήσεις στους εκπροσώπους των δανειστών και, και να διαφωτιστεί έτσι το δικαστήριο. Συνεπώς εδώ φοβόμαστε πάλι μήπως γίνει πάλι μονόλογος. Προχθές δηλαδή στις 29 του μηνός μίλησε ο κύριος λογοθέτης πρώτος και καταχειροκροτήθηκε από τον κόσμο. Θέλω εδώ να δηλώσω ότι ήταν καταλυτική η παρουσία του κόσμου στο ακροατήριο. Ήρθε κόσμος από τη Βόρεια Ελλάδα, τα ελληνικά νησιά, απλοί πολίτες, και επέστρεψαν την ίδια μέρα το βράδυ στο σπίτι τους. Άλλος με αεροπλάνο, άλλος με πλοίο ή αυτοκίνητο. Και θέλω και από εσάς τώρα, μέσω του δικού σας έτσι, σταθμού εδώ, να ευχαριστήσω αυτόν τον κόσμο που ήρθε να στηρίξει στην ουσία την έφεση κατά πέλτη της εισαγγελίας πρωτοδικών της κυρίας Πίσχυνα. Και βέβαια θα ξαναστεί ο κόσμος αυτός και στις 18 Ιουλίου, διότι συνέβη το εξής. Μίλησε ο κύριος λογοθέτης, χειροκροτήθηκε και ήρθε η δικιά μου σειρά και μιλούσα περίπου κανένα τέταρτο και εκεί που με ρωτούσε ο εισαγγελέας διάφορες ερωτήσεις, πολύ εντάξει το δικαστήριο δηλαδή, φαινόταν αδέκαστο, μας έδινε και χρόνο και όλα. Και η πρόεδρος είπε ξαφνικά ότι αδιαθέτησε και ότι δεν αισθανόταν καλά και ότι ήθελε να διακόψουμε τη δίκη. Βέβαια υπήρχαν άλλες 20 δίκες, αλλά αυτές τις είχε ήδη διώξει. Η ώρα ήταν 2 η ώρα περίπου, είχαμε ξεκινήσει από το πρωί από τις 9 και στις 2 η ώρα διέκοψε τη δίκη, ενώ μπορούσαμε να έχουμε τελειώσει. Και έψαχνε να βρει μέρα για να τη βάλει το συντομότερο δυνατόν και την έχει βάλει τώρα 18 Ιουλίου. Μάλιστα, κύριε Ρικοντά, να σε ρωτήσω κάτι. Σχετικά με αυτά που είπατε για τις κατηγορίες κατά του κυρίου Γεωργίου. Ναι. Δηλαδή, τι ισχύει, γιατί δεν ήταν υπάλληλος του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου και πρόεδρος του Ελστάτ. Βεβαίως. Ενώ και γιατί δεν, και γιατί η θέση του ήταν πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης. Και αυτός δεν το δήλωσε πουθενά. Και όχι μόνο δεν το δήλωσε, αλλά και σε ο ίδιος, αλλά και όταν ο κύριος Παπακοσταντίνου παρουσίασε στο προσωπικό της Ελστάτ τον Αύγουστο του 2010, εκεί η ομιλία του κυρίου Παπακοσταντίνου είναι ακόμα αναρτημένη στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Οικονομικών και γράφει εκεί, είπε ο κύριος Παπακοσταντίνου ότι ο κύριος Γεωργίου παραιτήθηκε από το Βουνουτού για να υπηρετήσει την Ελλάδα. Λοιπόν, ο κύριος Γεωργίου που ήταν εκεί δεν είπε όχι, δεν παραιτήθηκα, δεν το δήλωσε αυτό, αλλά ούτε και στη διάσκεψη 29 Ιουνίου του 10 περάσαμε από τη διάσκεψη των Προέδρων της Βουλής και εκεί όλη η διάσκεψη έμεινε ότι ο κύριος Γεωργίου είχε παραιτηθεί από το Βουνουτού. Αλλά αυτός δεν είχε παραιτηθεί. Λοιπόν, και αυτό φάνηκε αργότερα στην εξεταστική της Βουλής, όταν δηλαδή βουλευτές διαπίστωσαν ότι αυτός δεν είχε παραιτηθεί και του κάνανε ερωτήσεις. Και τότε αυτός αναγκάστηκε να πει ότι δεν παραιτήθηκα, αλλά πήρα λέει άδεια άνευ αποδοχών, γιατί θέλω να πάρω λέει σύνταξη. Και η άδεια άνευ αποδοχών δεν σημαίνει τίποτα, σημαίνει ότι είναι εξαρτημένος πλήρως από το Βουνουτού και αυτό φαινότανε και από το ότι ο Τόμσεν πήγαινε κάθε μέρα στο γραφείο του, συζητούσαν εκεί τι να κάνουνε και λοιπά και του είχε στείλει και επίσημη επιστολή που του έλεγε βοήθησέ με να αλλάξω τον νόμο, να πάρω εγώ όλες τις αρμοδιότητες του Δέλτα Σίγμα, λέει, για να μπορέσω να προωθήσω και τα σχέδιά μου. Κυρία Γεωργαντά, να σας ρωτήσω κάτι. Πώς γίνεται ένας άνθρωπος, ένα όργανο του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, να είναι
ταυτόχρονα και πρόεδρος της Στατιστικής. Δεν είναι η πρώτη φορά. Πώς γίνεται. Πώς γίνεται. Και όμως έγινε. Και γι' αυτό είναι παράνομο. Και γι' αυτό η δικαιοσύνη τον παρέπεψε. Ήταν πρώτη φορά ή έχει συμβεί κατά το παρελθόν. Υπάρχουν... Όχι, στο παρελθόν δεν είχαμε δουνουτού στην Ελλάδα. Όχι, έχουν γίνει όμως σε πολλές χώρες. Ή κάποιον άλλον από πάνω να μας κυβερνάει. Δεν είχαμε άλλον. Το μόνο που απαιτούσε η θέση αυτή πιο παλιά. Έτσι, ήτανε να είναι, πιο παλιά πριν γίνει η Ελστάτ, ήταν γενικός γραμματέας, δηλαδή η Στατιστική Υπηρεσία ήταν η Γενική Γραμματεία του Υπουργείου Οικονομικών. Συνεπώς ο Γενικός Γραμματέας έπαιζε το ρόλο του Προέδρου, αλλά ήταν πλήρως εξαρτώμενος από το Υπουργείο. Λοιπόν τώρα, εάν βάζανε κάποιον άλλον Έλληνα δηλαδή και όχι Αμερικάνο, γιατί ο κ. Γεωργίου δεν έγραφε ελληνικά, μίλαγε ελληνικά, όχι και καλά, δεν καταλάβαινε και μερικές λέξεις. Δεν μίλαγε ελληνικά, εσπεράντο μίλαγε. Έπρεπε να είναι η θέση πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης. Δηλαδή, αν βάζανε εμένα, παραδείγματος χάρη, για πρόεδρο, θα έπρεπε να παραιτηθώ από το πανεπιστήμιο. Έτσι ακριβώς. Μάλιστα. Καταλάβατε, ναι. Ή αν ήμουν σε άλλη θέση, θα έπρεπε να έχω παραιτηθεί. Και γιατί έπρεπε η θέση να είναι πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης. Γιατί η Ελλάδα είχε και τόσα προβλήματα. Ειδικά τώρα, αλλά το να είναι μάλιστα ένας εκπρόσωπος των δανειστών της χώρας, ταυτόχρονα και πρόεδρος της Ελστάτ, καταλαβαίνετε γιατί έγινε η αλλίωση όλων των στοιχείων και επιβλήθηκαν όλα αυτά που επιβλήθηκαν. Μέχρι και σήμερα, μέχρι και σήμερα να σας πω, ο σημερινός πρόεδρος, έχω πληροφορίες, ο σημερινός πρόεδρος καταρχήν επιλέχθηκε από τη Eurostat και την Κομισιόν, δηλαδή από τους δανειστές επιλέχθηκε και δεν ήταν ο καλύτερος. Ούτε κατά διάνοια. Υπήρχαν στατιστικοί επιστήμονες Έλληνες που είχαν κάνει αίτηση με τεράστια προσόντα, καθηγητές σε πανεπιστήμια κλπ. Ο πρόεδρος όμως τώρα αυτός, ο κύριος Στανόπουλος, δεν είχε δημοσιεύσεις, τίποτα, ούτε ήταν καθηγητής σε πανεπιστήμιο. Είχε απλώς, από ό,τι έχω δει δηλαδή στο διαδίκτυο και στο βιογραφικό του, ήταν απλώς βοηθός του κυρίου Βαρουφάκη, όταν ο κύριος Βαρουφάκης ήταν καθηγητής στο Καποδιστριακό. Και βοηθός δεν υπάρχει σαν θεσμοθετημένη θέση σήμερα. Δεν υπάρχει θέση που να λέγεται βοηθός. Υπάρχει θέση του 407, του νόμου 407, που σημαίνει ότι διδάσκεις με βάση κάποιο νόμο. Γι' αυτό δεν ήτανε, και για να είσαι με τον 407 νόμο διορισμένος να διδάξεις ως βοηθός στο πανεπιστήμιο, σημαίνει πως έχεις διδακτορικό, έχεις δημοσιεύσεις, γίνεται μία επιλογή με κριτήρια αξιοκρατικά. Λοιπόν, ο κύριος Στανόπουλος δεν έχει τίποτα από αυτά. Και για να σας πω, ο κύριος Στανόπουλος δεν πατάει το πόδι του στην ΕΛΣΤΑΤ. Ξέρετε τι κάνει, κατά την άποψή μου. Καταρχήν, λείπει συνέχεια από την ΕΛΣΤΑΤ, βρίσκεται όλο σε κάτι συνεδριάκια, σε διασυνδέσεις με ξένους παράγοντες, και εγώ νομίζω, έτσι κρίνω δηλαδή, ότι ο κύριος Στανόπουλος φτιάχνει βιογραφικό για να ζητήσει μεθαύριο να γίνει καθηγητής σε πανεπιστήμιο μας. Αυτό κάνει. Και έχει βάλει στο πόδι του, στη θέση του εκεί, ποιους έχει βάλει νομίζετε, ανθρώπους του ΠΑΣΟΚ. Αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι συνεργάστηκαν με τον Γεωργίου προηγουμένως, πήγε και τους έβαλε έτσι αυθαιρέτως, χωρίς να υπάρχει νόμος, χωρίς τίποτα, πήγε και τους έχει βάλει εκεί στο πόδι του να ασκούνε καθήκοντα Προέδρου της ΕΛΣΤΑΤ. Οι άνθρωποι που αλλούσαν τα στοιχεία είναι σήμερα εκεί, και παίζουν αυτοί το ρόλο του Προέδρου. Ο Στανόπουλος λείπει. Λοιπόν, μπορείτε να καταλάβετε τώρα τι γίνεται στην ΕΛΣΤΑΤ. Εγώ ξέρω. Δηλαδή, να ρωτήσω τώρα με αυτά που λέτε, και πράγματι εγώ τουλάχιστον έχω μείνει έκπληκτος, δηλαδή απίστευτα πράγματα. Ο ένας είναι, λέει, υπάλληλος του Δουνουτού και έρχεται εδώ και είναι επικεφαλής της ΕΛΣΤΑΤ για να βοηθήσει για τα στοιχεία, Δεν φεύγει, δεν παραιτεί το Δουνουτού για να πάρει σύνταξη από το Δουνουτού. Εδώ ο σημερινός λέτε ότι πάει κάνει ταξίδια, αλλά έχει βάλει άλλος του Πασόκ, ας πούμε, εδώ. Δηλαδή, το χειρότερο δεν είναι το Πασόκ. Το χειρότερο είναι τι επιστημονική ιδιότητα έχουν. Δεν έχουν σχέση με τη στατιστική. Άλλο είναι κοινωνιολόγος, άλλο είναι γεωπόνος. Και φυτά είμαστε. Του Προέδρου, βέβαια έχει και βοηθούς. Ναι. Αυτός έχει σχέση με τη στατιστική, διότι αυτός έχει θέση κανονικά στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους. Ναι. Αλλά ήταν συνεργάτης του, αυτό έχω βρει, ανήκει στο ΠΑΣΟΚ και ανήκει τώρα σε αυτή τη δημοκρατική συμπαράταξη. Τον έχουν βάλει σε μια... Ναι, αλλάξανε την επωνυμία γιατί χρωστάνε τα παιδιά. Δεν είναι θέμα. Είναι το αφημί το θέμα. Αλλάξανε επωνυμία γιατί χρωστάνε καμία 300 εκατομμύρια στις τράπεζες. Βεβαίως.
Βεβαίως, βεβαίως. Αυτά είναι όλα τόσο παράνομα, δηλαδή έχουν διασπείρει τέτοια απελπισία στον κόσμο, είναι φοβερό και στην ουσία αποθαρρύνουν ανθρώπους που αξίζουν να έρθουν μπροστά, να βγουν μπροστά για να ηγηθούν κιόλας μιας αλλαγής στον τόπο. Τι να σας πω, δηλαδή εδώ είναι τα πράγματα και περιμένουμε τώρα, βγήκε και το άλλο, το ξέρετε, από το Συμβούλιο Εφετών, βγήκε και το βούλευμα που αθωώνει τον Γεωργίου για το κακούργημα, δηλαδή για την αλλίωση των στοιχείων. Α, για εξηγήστε μας λίγο αυτό το βούλευμα. Λοιπόν, αυτό το βούλευμα, το οποίο ήρθε ως εκτέλεση της απόφασης του Αρείου Πάγου, του Συμβουλίου του Αρείου Πάγου, το καλοκαίρι του 16. Στη 1 Αυγούστου του 16, το Συμβούλιο του Αρείου Πάγου εξέδωσε απόφαση που ενέκρινε την έκθεση ανέρεσης της προηγούμενης αθωτικής του Γεωργίου για το κακούργημα. Δηλαδή ο Άρος Πάγος είπε ότι κακός... Ο Άρος Πάγος είπε κακός αθωώσατε τον κύριο. Βεβαίως. Και έχει γράψει μια 100 σελίδες εμπεριστατωμένο πόρισμα ο Άριος Πάγος που λέει ότι υπάρχουν επαρκέστατες ενδείξεις για παραπομπή του Γεωργίου για την περίπτωση τώρα του κακουργήματος, δηλαδή της ψευδούς διόγκωσης του ελλείμματος του 9. Μάλιστα. Μα και έρχεται τώρα το Συμβούλιο Εφετών και αναιρεί την απόφαση του Αρείου Πάγου. Αναιρεί την απόφαση με βάση, βέβαια εμείς το βούλευμα δεν μας το δίνουνε, αντίγραφο του βουλεύματος προς το παρόν δεν μας το έχουν δώσει. Γιατί δεν, αυτό... γράψαν οι εφημερίδες, το Συμβούλιο αυτό εφετών υιοθέτησε με πλειοψηφία, γιατί υπήρχε και η εισηγήτρια η οποία είπε να παραπεμφθεί ο Γεωργίου, η κυρία Χριστίνα Ρωμέση, η οποία είπε να παραπεμφθεί. Αλλά οι υπόλοιποι 2-3 πόσοι ήταν εκεί ακολούθησαν τον πρόεδρο που λέγεται Σταμαδιάνος, ο κύριος Σταμαδιάνος, τον οποίο το θεωρούσα ότι είναι και ένα πρόσωπο, ξέρω εγώ, αδέκαστο και ευγενές τέλος πάντων. Λοιπόν, και ο κύριος Σταμαδιάνος αποφάσισε να υιοθετήσει την πρόταση του αντισαγγελέα κυρίου Κούτρα, ο οποίος είχε ταχθεί πιο παλιά με το μέρος της κυρίας Παιδιαδίτη, η οποία πέρασε πειθαρχικό 2-3 φορές, η οποία διώχθηκε για υπεξαγωγή εγγράφων από τη δικογραφία. Και είχε πάρει το μέρος της κυρίας Παιδιαδίτη και είχε πει τότε ο κύριος Κούτρας, είχε ξαναμπεί δηλαδή ο κύριος Κούτρας να κάνει πρόταση στο Συμβούλιο Εφετών και είπε ότι πρέπει να μπει στο αρχείο η υπόθεση. Και τότε το Συμβούλιο Εφετών το είχε, το 14 δηλαδή, το Συμβούλιο Εφετών απέριψε την πρόταση του Κούτρα. Και τώρα ξαναμπαίνει ο Κούτρας, το ίδιο δηλαδή άτομο εδώ, το οποίο βέβαια εμείς έχουμε την πρότασή του και... Από ό,τι έγραψαν οι εφημερίδες, ο κύριος Σταμαδιάνος υιοθέτησε την πρόταση του κυρίου Κούτρα. Ο δε κύριος Κούτρας, η πρότασή του, άμα τη βγάλω έξω στη δημοσιότητα, γιατί την έχουμε πάρει νομίμως από τα δικαστήρια, ως πολιτικοί ενάγοντες, γιατί τώρα μας βγάλανε, μέχρι τώρα είμαστε πολιτικός ενάγοντες. Λοιπόν, εάν τη βγάλω προς τα έξω θα φρίξει ο κόσμος. Θα τη μεταφράσω και στα αγγλικά και να τη στείλουμε και έξω. Να τη δει όλη η φίλιος. Να δείτε ότι δεν έχει μία νομική σκέψη μέσα στις 104 σελίδες της πρότασης του κυρίου Κούτρα. Δεν υπάρχει νομική σκέψη. Είναι ένα ύμνος προς τους δανειστές, προς τα μνημόνια και προς την κυβέρνηση του Μπασόκ. Να μας τη στείλετε για να τη διαβάσουμε και εμείς. Τι να σας πω. Να εμπεδώσουμε. Εμείς θέλουμε να κάνουμε μία. Θα κάνουμε με τον κύριο λογοθέτη, γιατί κανένας δικηγόρος, όπως είπαμε και σε κάποια άλλες εκπομπές, οι δικηγόροι απέχουν. Σημαίνοντες και απέχοντες. Όλοι οι δικηγόροι απέχουν, εντάξει διαμαρτύρονται ότι τους λέμε ότι απέχουν, ενώ απέχουν. Πού είναι τι. Όλοι οι δικηγόροι, ο ένας δικηγόρος μπορεί να πάει να κάνει μια αίτηση ανέρεσης της αθωωτικής του Συμβουλίου Εφετών στον Άριο Πάγο. Τελικά καταλήγουμε πάλι εμείς, απλοί πολίτες, να κάνουμε αίτηση για την ανέρεση στον Άριο Πάγο, για να αναιρεθεί η απόφαση. Ούτε δικηγορική σύλλογη, στους οποίους στείλαμε αιτήσεις.
Κυρία Γεωργαντά. Είναι πολιτική αγωγή, γιατί δικαιούνται και το δικαστήριο δεν δικαιούται να τους αποβάλει από πολιτική αγωγή. Μάλιστα. Κυρία Γεωργαντά. Τι να σας πω δηλαδή, έχουμε γίνει εδώ πέρα. Τι να σας πω. Κατανοητό. Ένα τελευταίο θέλω να σας ρωτήσω για να καταλάβει και ο κόσμος. Γιατί μιλάμε για την υπόθεση Γεωργίου. Ο κύριος Γεωργίου ευθύνεται, αν δεν κάνω λάθος, είναι στην πρώτη κυβέρνηση Παπανδρέου τότε, μετά τον κύριο Πλασκοβίτη, έτσι δεν είναι? Ναι, ο Πλασκοβίτης. Ο Γενικός Γραμματέας δεν ήταν? Πρόεδρος της ΕΛΣΤΑΤ. Μάλιστα. Ο κύριος Γεωργίου, αν δεν κάνω λάθος, ευθύνεται για αυτό το 1,5% του ελλείμματος. Όχι, δεν είναι έτσι. Μη μου το λέτε αυτό, μου το έχουν πει πάνω από 10.000 φορές. Δηλαδή? Άρα είναι δηλαδή ο κόσμος κρετίνος και δεν μπορεί να καταλάβει. Ο κόσμος το έχει καταλάβει όμως. Δηλαδή? Άστε, ο Γεωργίου ευθύνεται, όπως είπε ο κύριος λογοθέτης στο δικαστήριο προχθές, ναι, και χειροκροτήθηκε, ευθύνεται για όλα τα μνημόνια. Δηλαδή, ο κύριος Γεωργίου παίρνει το 13,6%, το οποίο ήταν πρόβλεψη. Δεν ήταν τελικό νούμερο. Ναι. Και όφιλε, σύμφωνα με τον νόμο, οι προβλέψεις εξετάζονται το επόμενο εξάμηνο. Εξετάζονται για να βγει η τελική εκτίμηση για το έλλειμμα του προηγούμενου έτους. Δηλαδή το 13,6 του Πλασκοβίτη, το οποίο ήταν ένα αφαίρετο νούμερο, το οποίο δεν έχει καμία μέτρηση από κάτω, έβγαλε μία πρόβλεψη για το 9, τον Απρίλιο του 10, δεύτερη πρόβλεψη για το 9. Αυτή η πρόβλεψη, σύμφωνα με τον νόμο, έπρεπε να ελεγχθεί από τον κύριο Γεωργίου και το Διοικητικό Συμβούλιο. Λοιπόν, ο κύριος Γεωργίου δεν το έφερε ποτέ στο Διοικητικό Συμβούλιο το ζήτημα αυτό, και όταν το θέσαμε εμείς ότι πρέπει να το συζητήσουμε, αυτός είπε ότι εσείς δεν έχετε δικαίωμα να βάζετε θέματα στην ημερήσια διάταξη. Αυτά τα καθορίζω εγώ και ό,τι εγώ αποφασίζω εσείς πρέπει να υπογράφετε. Αυτό είπε ο κύριος Γεωργίου και δεν το έφερε το 13,6 να το ελέγξουμε, και όχι μόνο δεν το έλεγξε, δεν το έχει ελέγξει καθόλου, δεν έχει κάνει καμία αναφορά σε αυτό, πουθενά. Το παίρνει και το αυξάνει και παραπέρα. Και γι' αυτό το Δούνου του, στα τέλη Νοεμβρίου, έβγαλε μία ανακοίνωση το Δούνου του, μετά δηλαδή τη δήλωση, την παράνομη διαβίβαση του διωγγωμένου ελλείμματος στην Eurostat, το Δούνου του έβγαλε μία ανακοίνωση και είπε ότι τα στοιχεία της Ελλάδας είναι πάρα πολύ άσχημα. Δεν τα περιμέναμε να είναι τόσο άσχημα, διότι ξέρετε, η Eurostat είχε υποσχεθεί, είχε δεσμευτεί ότι αυτό το 13,6 δεν επρόκειτο να το υπερβεί. Το είχαν ελέγξει, λέει, καλά τα στοιχεία. Δεν επρόκειτο να είναι παραπάνω. Λοιπόν, και όλοι περιμένανε να μην είναι παραπάνω. Και έρχεται τώρα ο Γεωργίου, το κάνει 15,4 και μετά το έκανε και 15,8. Μετά από μερικές μέρες το αναθεώρησε και το έκανε 15,8. Και έρχεται το Δουνουτού και λέει, τώρα δεν μπορείτε να έχετε μόνο το πρώτο μνημόνιο, αλλά θα έχετε ένα δεύτερο μνημόνιο και θα πάρετε και το PSI να κουρευτείτε εσείς. Και όχι, γιατί στην ουσία κουρέψανε τα ομόλογα των μικροομολογιούχων και τα ομόλογα που είχαν οι τράπεζές μας. Τα ελληνικά ομόλογα που είχαν οι τράπεζές μας. Δεν κουρέψανε τα ομόλογα που είχαν οι δανειστές μας. Κουρέψαν εμάς, δηλαδή, τους ίδιους. Εντάξει, ήσασταν σαφέστατη, κυρία Γεωργαντά. Νομίζω ήταν πάρα πολύ χρήσιμα αυτά που μας είπατε. Έχουμε κατανοήσει αρκετά πράγματα. Ναι, περιμένουμε πολύ κόσμο να έρθει στις 18 Ιουλίου, και ας είναι το μισοκαλόκαιρο. Πρέπει να έρθει κόσμος για να μας στηρίξει, γιατί σκοπεύουμε. Δηλαδή έχω μείνει εγώ να μιλήσω και ο κύριος Κορδάς, το τρίτο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, με το οποίο βέβαια έχει καταγγείλει και αυτός την διόγκωση, αλλά και την παράβαση καθήκοντος, και θα προσπαθήσουμε να τονίσουμε στο δικαστήριο τις ψευτιές που μπορεί να ισχυριστούν, όχι μπορεί, σίγουρα θα ισχυριστούν, οι εκπρόσωποι των δανειστών που έχουν έρθει εκεί να στηρίξουν τον Γεωργίου, ώστε να ξέρει το δικαστήριο να τους κάνει τις κατάλληλες ερωτήσεις. Γιατί εμείς δεν θα μπορέσουμε να κάνουμε τις ερωτήσεις. Αν δεν τους κάνουμε ερωτήσεις για συγκεκριμένα θέματα, μπορεί τελικά να τον αφήσουν πάλι. Μάλιστα. Μιλάτε τώρα για τα για 18 Ιουλίου στην Ευελπίδων. Έτσι, στην Ευελπίδων, στα δικαστήρια. Ναι.
Είναι στο εφετείο πάλι, στο δεύτερο όροφο. Τηλεφόρο Αλεξάνδρος και κυρίου ναι. Λουκάρεως. Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κυρία Γιωραντά. Και εγώ ευχαριστώ και εγώ ευχαριστώ καλά. Πολύ και ελπίζουμε κάτι να γίνει εδώ. Τώρα να σας πω, έχουμε φτιάξει και μία ομάδα για να προχωρήσουμε για την παραγωγή. Διότι το να αποκαλύπτουμε συνέχεια τη διαφθορά των πολιτικών απατεώνων που μας κυβερνάνε και μας έχουν κυβερνήσει μέχρι τώρα, δεν έχει και πολύ νόημα. Μας έρχεται με τόσο κάθε φορά. Με όλες τις κλεψιές που έχουν κάνει και με όλες τις δουλοπρέπειά τους προς τους ξένους δανειστές. Δεν έχουν σταθεί πουθενά. Ο κύριος Τσακαλώτος υποσχέθηκε ότι πριν τον Ιούλιο, λέει, το πρώτο παραδοτέο θα είναι η ασυλία του Γεωργίου και θα το κάνουν και ασυλία, λέει. Μπορεί να το κάνουνε. Δεν το ξέρω. Μπορεί να το κάνει και ο Τσακαλώτος. Ασυλία και επιπλέον ότι θα του δώσουν, λέει, και αποζημίωση, γιατί, λέει, τον ταλαιπωρήσαμε με συνθήκες. Είναι στη συμφωνία αυτό. Ασχέτως αν καταδικαστεί ή όχι, αυτό θα του δώσουν τα λεφτά μνημόνιο, που ξοδεύει, λέει, για τις δίκες. Ακούτε. Αυτό είναι συμπληρωματικό μνημόνιο, πέρασε. Αυτό έχει περάσει, η ασυλία έχει περάσει ως όρος. Στα δε πρακτικά, επειδή διαρρεύσανε πάλι από γερμανικές εφημερίδες, ο Τσακαλώτος είπε ότι θα είναι ευτυχής, λέει, να αποζημιώσει το Γεωργίου για αυτά και θα είναι το πρώτο παραδοτέο. Έτσι γράφει. Θα το έχετε διαβάσει. Δημήτρη, εσύ θα το έχεις διαβάσει. Ναι, ισχύει αυτό, είναι το συμπληρωματικό μνημόνιο, το υπογράψανε και έχει περάσει. Λοιπόν, ο κύριος Γεωργίου είναι αραχτός, Δεν θα πεθάνουμε. Πολλά ξένα blogs γράφουν ότι το πρόβλημα των δανειστών είναι ότι παρόλο μας βυθίζουν, μας επιτίθενται, μας παίρνουν τα πάντα, μας αφήνουν πεινασμένους. Το πρόβλημά τους, λέει, είναι ότι οι Έλληνες παρόλα αυτά αρνούνται να πεθάνουν. Αρνούμαστε να πεθάνουμε. Έχουμε αυτό το κακό ιδίωμα. Και πρέπει τώρα να στραφούμε στην παραγωγή, σε μια παράλληλη εξουσία. Εγώ αυτό νομίζω. Να κοιτάξουμε ο καθένας στη μεταποίηση, στην αγροτική οικονομία, να προχωρήσουμε σε παραγωγή με ό,τι μέσον έχουμε. Ο άγριος πόρος. Σε αυτό δηλαδή, εγώ πιστεύω ότι πρέπει και έχουμε και μια εκδήλωση στις 21 του μηνός. 21 του μηνός στο τεχνικό επιμελητήριο έχουμε μια εκδήλωση για την παραγωγή. Ναι. Για τους μικροβιοτέχνες, οι οποίοι ακόμα έχουμε ενδείξεις ότι έχουν know-how και μπορούν να προχωρήσουν. Τους έχουν στραγγαλίσει βέβαια, αλλά οι άνθρωποι ακόμα και τώρα επιβιώνουν. Και έχουμε και καινοτομίες, τις οποίες δεν τις γράφουν κανένα μέσο μαζικής διαστρέβλωσης, συστημικό μέσο, δεν τις λέει πουθενά. Και μπορεί να προχωρήσει η Ελλάδα οικονομικά, μπορεί να προχωρήσει και στη μεταποίηση και στην αγροτική οικονομία. Έγινε, κυρία Γιωβεντά, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και εγώ. Να είστε καλά. Γεια σας, καλά. Πολύ. Ήταν πράγματι χυμαρόδης ο λόγος της κυρία Γιωβεντά. Υπάρχει κάτι που να είναι... Όχι. Και το μόνο ζήτημα το ζήτημα βεβαίως πρέπει να επενδύσουμε στην παραγωγή, αλλά πρέπει πρώτα να απελευθερώσουμε την Ελλάδα. Γιατί αν δεν απελευθερώσουμε, επειδή έχουμε άμεση σχέση και με τους καινοτόμους και με τους βιοτέχνες και με όλα αυτά τα πράγματα, το κλάμα είναι απελπιστικό. Και πολύ περισσότερο πρέπει να δοθεί ευκαιρία σε ανθρώπους που πραγματικά έχουν προοπτική, δηλαδή να ξεφορτωθούμε αυτή την επιχειρηματική τάξη, τη μεταπρατική, την κομπραδόρικη επιχειρηματική τάξη, ώστε να αναλάβουν άνθρωποι οι οποίοι έχουν και όνειρα, έχουν και δημιουργικότητα, θέλουν να πάνε μπροστά και να επενδύσουν στην παραγωγή. Γιατί πρέπει να ξεμπερδεύουν. Γιατί είναι και αυτό το ζήτημα της νοοτροπίας. Ένα μεγάλο κομμάτι της επιχειρηματικής τάξης της χώρας μας έχει εθιστεί σε αυτόν τον κουμπραδορισμό, το μεταπρατικό στοιχείο. Και δεν μπορεί να σκεφτεί με όρους παραγωγικής καινοτομίας. Και αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα. Βεβαίως υπάρχει και η άλλη. Όπως είχε ξεκινήσει αρχές του 80, ας πούμε. Και νωρίτερα υπήρχε. Και νωρίτερα υπήρχε. Αλλά. Το πρόβλημα είναι ότι, ότι υπάρχουν και καινοτόμες. Εμείς έχουμε κάνει και εκδηλώσεις πάρα πολλές και για τους κτηνοτρόφους και για τους αγρότες και για τους συνοποιούς και όλα αυτά τα πράγματα, και θα συνεχίσουμε τώρα προς αυτή την κατεύθυνση, γιατί πρώτα γίνει να πούν τα προβλήματά τους οι άνθρωποι. Να πούν τα προβλήματά τους. Γιατί αυτή τη στιγμή, ας πούμε, έχουμε μια εξαιρετική υνοποιητική βιομηχανία, αλλά δεν μπορεί να επιβιώσει. Σωστά. Λοιπόν, σε αυτό το σημείο να πάμε να κάνουμε μια μουσική ανάσα και επανερχόμαστε δρυμύτεροι και με πολύ ακόμη πιο ενδιαφέροντα θέματα.
διαδικτυακός σταθμός «Η Ροή». Συνεχής πηγή παροχής σκέψης. Ειδησιογραφία, πολιτικός σχολιασμός, ψυχαγωγία, επιμόρφωση. Να είμαστε και πάλι πίσω. Είμαστε στο στούντιο του διαδικτυακού ραδιοφώνου «Η Ροή». Στο στούντιο είναι η εκπομπή, με συγχωρείτε, είναι η εκπομπή στο μικρόφωνο. Στο στούντιο ο Γενικός Γραμματέας του ΙΑΠΑΜ, Δημήτρης Καζάκης, και η δημοσιογράφη Απόστολος Ρώσιος και Ελευθέρης Κανάς, για την επικαιρότητα αλλά και όλα όσα συμβαίνουν σήμερα, χθες, προχθές και μεθαύριο, στο οποίο μας φωτίζει σε αυτά τα γεγονότα ο Γενικός Γραμματέας του ΙΑΠΑΜ. Μετά αυτή την εκτενή αναφορά που κάναμε προηγουμένως και την παρέμβαση την ουσιαστική της κυρίας Γεωργαντά, για να καταλάβουμε αυτό που είπε με το Συμβούλιο Εφετών, ναι, στην πραγματικότητα δεν κατάλαβα βέβαια καλά, και αν μας ακούνε νομικοί, έχει σημασία ειδικά της νομικής υπηρεσίας του ΕΠΑΜ να το δούμε εμείς αυτό το πράγμα τι γίνεται, ναι, αν είναι για αρχείο ή αθωτική. Αν είναι για αρχείο δεν είναι αθωτική, έτσι πρέπει. Μάλιστα. Να δούμε τι γίνεται, αλλά όπως και να έχει, η όποια απόφαση πάρθηκε από το εφετείο, δηλαδή είτε είναι αθωτική είτε για αρχείο, σημαίνει ότι, ότι πετάει στα σκουπίδια την έκθεση του ελεκτικού συνεδρίου, η οποία δηλώνει ξεκάθαρα το πώς είναι υπολογισμένο το έλλειμμα και ποιο είναι. Ναι. Λοιπόν, ένα Συμβούλιο Εφετών ακυρώνει ένα άλλο δικαστικό όργανο. Εδώ είναι δικαστικό όργανο, δεν είναι μια υπηρεσία του δημοσίου. Και ανώτατο. Έτσι. Ναι, ναι, είναι τα τρία ανώτατα, ναι, δικαστικά όργανα. Λοιπόν, εδώ έχουμε παραβίαση των συνδικών δικαίου, τόσο από τη δικαιοσύνη και τον τρόπο που πρέπει να λειτουργεί, καραμπινάτη από τους ίδιους τους δικαστές, και εδώ μπαίνει θέμα ξεκάθαρα όχι απλά σφετερισμού, όχι απλά παράβαση καθήκοντος, αλλά και σφετερισμένος εξουσίας προς όφελος ξένων συμφερόντων, πράξης χάτης δηλαδή, για να ξεκαθαρίσουμε τα πράγματα εδώ. Ναι. Γιατί εδώ δεν είναι γνωμοδοτό για την κυρία Γεωργαντά που έχει κάνει, ή και τον κύριο λογοθέτη που έχει κάνει ως πολίτης μια κίνηση. Είναι ιδιωτική υπόθεση, έτσι, αλλά έχουμε... πετάω στα σκουπίδια απόφαση άλλου δικαστηρίου. Ναι. Ανώτατου δικαστηρίου. Και μάλιστα με τέτοιο, όπως είπε η κυρία Γεωργαντά, κατηγορητήριο. Δηλαδή πρόταση του στυλ 104 σελίδες να λέει τις κάλτσες του άλλους. Αυτό είναι για απόλυση. Για απόλυση και μάλιστα με ποινή. Όχι αστεία. Παραβιάζει το Σύνταγμα, παραβιάζει, θα μου πείτε ποιο Σύνταγμα. Αλλά δεν τα ξέρουμε αυτά τα πράγματα, έτσι. Με ποιους δικαστές έχουμε να κάνουμε, ποιο είναι το σύστημα δικαιοσύνης της χώρας μας και γιατί βρισκόμαστε εδώ πέρα. Διότι αν οι δικαστές ήταν ακέραιοι και δίκαζαν με το Σύνταγμα και το δίκαιο της χώρας, και φυσικά το χέρι πάντα στην καρδιά, γιατί ο δικαστής δεν μπορεί να είναι, αλλά μέσα στην κοινωνία, έτσι. Ναι, ναι. Πάντα, λοιπόν, για να είναι αδικάστος. Δεν θα μπορούσε να συμβεί τίποτα. Ούτε ο κύριο Γεωργίου θα έκανε αυτά που έκανε, ούτε μνημόνια θα μας είχαν επιβάλει, ούτε τίποτα απολύτως. Και έχουμε το χειρότερο δικαστικό σύστημα από το Τιμπουκτού. Δηλαδή το Τιμπουκτού έχει καλύτερο. Οι καδίδες που είναι κάτω, ο καδής που δικάζει με το Κοράνι, είναι πιο δίκαιος από τους δικούς μας δικαστές. Είναι σοβαρή επισήμανση, πράγματι. Και έχει προηγηθεί και η απόφαση αναιρετική του ποινικού τμήματος του Αρείου Πάγου. Ναι, ναι. Εμπεριστατωμένη. Εντάξει, το Συμβούλιο του Συμβούλιο Φιλόν έχει το δικαίωμα. Έχει το δικαίωμα, έχει τυπικά, το δικαίωμα, ναι. Αλλά δεν μπορεί και το βούλευμα, να... το σκεπτικό, ναι, του βούλευματος. Αλλά δεν μπορεί να αγνοήσει την έκθεση του ελεκτικού συνεδρίου. Η έκθεση του ελεκτικού συνεδρίου είναι καταπέλτης. Σου λέει πόσο ήταν, πόσο είναι, ναι, τα πάντα για το 2009. Πώς το πετάς αυτό το πράγμα. Γι' αυτό πρέπει να δούμε το σκεπτικό του βουλεύματος. Έχει μεγάλη σημασία. Ναι, αν το έχουν βάλει στο αρχείο, δεν είναι υποχρεωμένοι να το εμφανίσουν. Αυτό είναι ένα θέμα. Έτσι. Γι' αυτό λέω, εδώ πρέπει να το διευκρινίσουμε. Να δούμε και με τους νομικούς τους δικούς μας, να το διευκρινίσουμε. Αν το έχουν βάλει σε αρχείο, το έχουν βάλει σε αρχείο. Δεν είναι υποχρεωμένοι να ανακοινώσουν τα περαιτέρω. Έτσι, από ό,τι ξέρω εγώ. Αν είναι αθωτικοί, οφείλουν να ενημερώσουν τα μέρη. Μάλιστα. Το πιθανό είναι απαλλακτική. Άρα... Η δισογραφία λέει ότι ήταν απαλλακτική. Οπότε είναι υποχρεωμένο το δημοσιοποιήσουμε. Βεβαίως. Αλλά ξέρεις πώς το κάνουν εδώ πέρα. Θα περιμένουμε 8 χρόνια μέχρι να καθαρογραφεί. Γιατί υπάρχουν και την καθαρογράφηση. Στον 21ο αιώνα υπάρχουν δικαστήρια. Που είχε προκύψει και πριν πρόσφατα. Με τις τηλεοπτικές άδειες. Το Σεπτέμβριο η απόφαση. Το Συμβούλιο της Επικρατείας, όταν δίκασε το πρώτο μνημόνιο, πότε καθαρόγραψε την απόφαση του.
Τρία χρόνια μετά, τέσσερα, πότε δεν είναι αυτό το πράγμα. Στον 21ο αιώνα, στους υπολογιστές, στα δίκτυα και δεν ξέρω ότι στο διάλογο άλλο, υπάρχουν δικαστές που ακόμη λένε έχουμε καθαρογραφή. Λες και γράφουν με την πένα. Έτσι λοιπόν, λες και είμαστε ακόμη στην εποχή του Γκουτεμβέργιου, ας πούμε, μάλλον και τίποτα χειρότερα. Την εποχή των μοναχών που γράφανε σε αντίγραφα τα. Δηλαδή, έλεος δηλαδή. Μάλιστα. Είναι ενδιαφέροντα όλα αυτά, αλλά θα πάμε όμως σε ένα θέμα το οποίο το κρίνω άκρως ενδιαφέρον. Είναι μια διένεξη που έχει γίνει εσκάτως ΕΛΤΑ ΔΕΗ. Έχουμε τελευταία, χθες νομίζω ή προχθές πότε έγινε, ένα εξώδικο από τον πρόεδρο της ΔΕΗ προς τα ΕΛΤΑ, ο οποίος τους προειδοποιεί για περαιτέρω νομικές ενέργειες, διότι καθυστερούν τα ΕΛΤΑ να αποδώσουν στην ΔΕΗ τις οφειλές των καταναλωτών. Ναι. Έτσι. Και λέει ότι από τις 20 του Απρίλη δεν έχει πάρει τίποτα η ΔΕΗ και έχουν φτάσει, λέει, στο ύψος περίπου το 19,5 εκατομμυρίων. Μάλιστα. Αλλά τι συμβαίνει όμως αυτό? Και ο άνθρωπος τι λέει? Ότι νομίζω ότι είναι σωστό. Λέει ότι εάν συνεχίσετε λίγο ακόμα, θα κόβετε το ρεύμα των ανθρώπων που έχουν ήδη πληρώσει. Ναι. Ναι. Τι γίνεται? Και αυτό που υπάρχει, συγγνώμη, να πω και κάτι το τελευταίο, ότι αυτό που διαρρέεται ως πληροφόρηση, εν πάση περιπτώσει, στα γραφεία τα δημοσιογραφικά, είναι ότι το πρόσχημα των ΕΛΤΑ είναι ότι δεν έχουν χρήματα και πληρώνονται οι μισθοί των υπαλλήλων. Ναι, το πρώτο πράγμα που πρέπει να δούμε είναι ότι τα ΕΛΤΑ είναι ιδιωτική εταιρεία πλέον, έτσι. Έχει ιδιωτικοποιηθεί. Δεν είναι κρατική εταιρεία. Λοιπόν, με το που μπήκανε οι διάφοροι. Δεν έχει ακόμα το μάζι του δημοσίου. Όχι. Έχει ιδιωτικοποιηθεί. Γι' αυτό και κοπήκανε, απολυθήκανε πάρα πολλοί εργαζόμενοι. Διανομής κυρίως. Ναι. Τους πετάξαν έξω. Ναι, ναι, δηλαδή ναι. Στην περιοχή μου, ας πούμε, στην Γλυφάδα, εκεί που δουλεύανε 6 γκισέ, δουλεύουν 3. Μάλιστα. Έτσι. Και δεν είναι μόνο το θέμα, είναι θέμα εργαζομένων. Πολλούς με θελούσια είναι γνωστές οι τακτικές αυτές. Άρα το ένα είναι αυτό. Τι πάει να πει? Πληρώνω μισθούς. Δεύτερον, η ιστορία δεν έχει δικαιολογία αυτή. Γι' αυτό και δεν τη βγάζουν επίσημα. Γιατί αν τη βγάζουν επίσημα, πάνε κατευθείαν για υπεξαίρεση. Λοιπόν, γιατί δεν το βγάζουν, απλά τη διοχετεύουν για να λένε. Ναι. Τι μάλλον έχει γίνει? Είναι πολύ απλό. Κερδοσκοπία του κερατά. Τι κάνουν αυτοί οι μάγκες? Κερδίζουν με τα overnight επιτόκια. Παίζουν με τις τράπεζες κλειστά τα λεφτά για μερικές μέρες, για όσες μέρες, και κερδίζουν από τα υψηλά επιτόκια που είναι των κλεισμένων χρημάτων για μερικές μέρες. Λέγονται overnight επιτόκια. Μάλιστα. Λοιπόν, αυτό είναι κερδοσκοπία του κερατά. Αυτό... Σιγά μην νοιάζονται να πληρώσουν τον κοσμάκι. Είναι αυτά που κάναμε παλιά στο χρηματιστήριο. Τα overnight, τα κάνουν οι τράπεζες. Ναι. Αυτό που για να το κάνεις πρέπει να το έχεις λύσει με μια συμφωνία με την τράπεζα. Ναι. Κάτω από το τράπεζι γίνονται αυτά τα πράγματα. Και έτσι οικονομάς. Οικονομάς τα κερατά σου. Μπορεί να οικονομήσεις, ας πούμε, ανάλογα βεβαίως με το πώς τοποθετείς τα λεφτά και το κλείσιμο, μέχρι και 50% του ποσού που έχεις κλείσει. Ανάλογα με το πόσες μέρες και τι θα γίνει, έτσι. Μάλιστα. Τώρα, λοιπόν, αυτό βέβαια είναι μια εικασία. Δεν υπάρχει καμία άλλη περίπτωση, είναι λόγω εμπειρίας που ξέρω. Ναι. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος να γίνει αυτό το πράγμα. Γι' αυτό και αν θέλει ΔΕΗ, πρέπει να προχωρήσει κανονικά με μηνυτήρια αναφορά και να τους κυνηγήσει. Δεν κατάλαβα δηλαδή. Τι πάει να πει αυτό? Και τα βιβλιώνει ο Κοσμάκης και πας στοίχημα ότι αν κάνεις μια έρευνα δημοσιογραφικά στους εργαζόμενους των ΕΛΤΑ, θα δεις ότι είναι απλήρωτη. Πας στοίχημα. Εγώ σε βάζω στοίχημα. Δηλαδή, απλήρωτη με τη λογική των έναντι, ξέρεις πώς πληρώνεις αυτή την ιστορία τώρα. Πάρε τώρα 200 και έχεις να χρωστάς. Λοιπόν, είναι το κοροϊδίλικι του κερατά. Κάποιος κερδοσκοπεί άγρια με τα λεφτά. Σε συνεργασία με τις τράπεζες, γιατί χωρίς τράπεζα δεν γίνεται αυτό. Σωστά. Λοιπόν, και μιας και μιλάμε για ΔΕΗ και για αυτό, πρέπει να πούμε και στους ακροατές ότι ετοιμάζεστε για εξόρμηση. Ναι, φεύγουμε αύριο το πρωί, πέμπτη αύριο, έτσι. Πέμπτη το πρωί. Ναι, και πηγαίνουμε μέσω Λάρισσας, Πτολεμαϊδα, Κοζάνη, Καστοριά. Δυτική Μακεδονία. Ναι. Προγραμματίζονται 3 εκδηλώσεις, μία στην Κοζάνη στις 9 του μηνός, Παρασκευή, όπου θα είναι μια επίσκεψη στα ορυχεία της ΔΕΗ, συνάντηση με τους εργαζόμενους εκεί, και μετά στις 7 η ώρα στην αίθουσα Περιφερειακού Συμβουλίου της Δυτικής Μακεδονίας, δηλαδή στο παλιό κτίριο της Νομαρχίας, στην Κοζάνη.
Αυτό είναι στις 9, Παρασκευή 9 Ιουνίου. Το Σάββατο στις 10 Ιουνίου έχουμε Πτολεμαΐδα. Εδώ πραγματικά υπήρχε ένα θέμα. Σε 7.30 ώρα έχουμε ανοιχτή ομιλία στο καφέ Splendor στις 25 Μαρτίου 50 στην Πτολεμαΐδα, στον αριθμό. Εδώ οφείλουμε να πούμε ότι είναι η δεύτερη φορά που πηγαίνω στην Πτολεμαΐδα και δημιουργείται θέμα με την αίθουσα, γιατί στην αρχή είχαν τα παιδιά, οι οργανωτές εκεί, είχαν κλείσει στον τοπικό λαογραφικό σύλλογο. Μόλις πριν 2 μέρες ο πρόεδρος πήρε πίσω την υπογραφή του, προφασιζόμενος ή τουλάχιστον υπενισόμενος πιέσεις από τα αριστερά. Είναι προφανές ότι εδώ πέρα παίζεται χοντρό παιχνίδι. Δεν είναι η πρώτη φορά που γίνεται αυτό. Είχα πάει ξανά στην Πτολεμαΐδα πριν 2 χρόνια, όπου είχε κλείσει, ήταν εκεί μια πρωτοβουλία πολιτών τότε που με είχε καλέσει. Είχαν κλείσει το εργατικό κέντρο, το οποίο εργατικό κέντρο σχεδόν ανήμερα της εκδήλωσης τους πήραν την αίθουσα στο όνομα του ότι κάποιο σωματείο σφραγίδα ξαφνικά του ήρθε να κάνει συνέλευση στο συγκεκριμένο χώρο που είχαν δώσει για την εκδήλωση. Τότε δεν τους βγήκε, γιατί οι άνθρωποι, βεβαίως οι οργανωτές, αμέσως έτρεξαν και πήγαν στο Δημαρχείο και έκλεισαν την αίθουσα του Δημαρχείου και μου ζητούσαν συγγνώμη, γιατί δεν θα έχουμε παραπάνω 20-30 άτομα, μου λέγανε τότε, διότι υπήρχε γι' αυτό το κόλλημα ο κόσμος. Λοιπόν, είχε 400 άτομα, κρεμόντουσαν από παντού, από σαν σταφύλια μέσα στην αίθουσα. Την πατήσανε τότε οι εμπνευστές αυτής της ιστορίας. Θα την πατήσουν και τώρα. Λοιπόν, φαίνεται ότι στην Πτολεμαΐδα είναι μια πόλη μαφία. Τα πολιτικά κόμματα εκεί δρούν σαν μαφία. Έτσι, πρέπει να το ελέγξουν το κομμάτι. Δεν πειράζει, παιδιά, τα εμπόδια για να τα ξεπερνάμε. Θα το πληρώσουν με τον τρόπο που το πληρώσαν για την προηγούμενη φορά. Απλά θα έρθει περισσότερος κόσμος. Είναι απλό το ζήτημα. Ναι. Από εκεί και πέρα. Υπάρχει κάποιος ειδικός σκοπός και στόχος της περιοδίας αυτής, δηλαδή. Ναι, βεβαίως. Πρώτα η κύρια ενίσχυση της παρουσίας του ΕΠΑΜ στην περιοχή. Ναι. Και ανάλυση πρότασής του για το πώς πρέπει να ξεφύγουμε από αυτήν την ιστορία. Στη συγκεκριμένη περιοχή αναπτύσσεται το ΕΠΑΜ ταχύτατα. Τα μέλη και οι φίλοι του αναπτύσσονται όχι μόνο σαν οργανωμένες δυνάμεις αλλά και ευρύτερα κοινωνική του επιρροή. Mm-hmm. Αυτό φάνηκε και με την παρουσία του ΕΠΑΜ. Δεν μπόρεσα να πάω εγώ, αλλά φάνηκε με τις τελευταίες κινητοποιήσεις, στημένες και αυτές, mm-hmm, και καπελωμένες από τους γνωστούς και γνωστούς περιτρεχάμενους τύπους που έχουμε, συνδικαλιστικό μαφίες. Λοιπόν, παρόλα αυτά όμως, εκεί φάνηκε η παρουσία του ΕΠΑΜ, ήταν πολύ εντονή με τους φίλους και τα μέλη του ΕΠΑΜ και αυτό δυσαρέστησε πολλούς. Ξέρετε, το κόμμα των ακομμάτιστων κομματόσκυλων. Γιατί εσείς σηκώνετε πανό, ενώ εμείς είμαστε ακομμάτιστοι. Όχι, βεβαίως μπορεί να μας πληρώνει το κουκουέ, να είμαστε εμείς τα στελέχη ή ο ΣΥΡΙΖΑ ή δεν ξέρω εγώ τι στο διάλογο άλλο κυκλοφορεί εκεί πέρα, αλλά πρέπει να είναι ακομμάτιστοι όλοι οι άλλοι. Εγώ μπορώ να είμαι κομματόσκυλο του κερατά και δεν μπορώ να δείχνω το ποιος είμαι, γιατί θα με πάρουν με τις πέτρες ο Κοσμάκης σήμερα. Εντάξει, άρα εσύ πρέπει να το κάνεις μόκο, γιατί το κάνω και εγώ. Πρέπει να είσαι απατεώνας όπως είναι απατεώνας και αυτός. Λοιπόν, δεν πέρασε αυτό. Φάνηκε στον κόσμο ποιος είναι ποιος και βεβαίως προσπαθούν τώρα να μας το βγάλουν ξινό με αυτήν την ιστορία. Το ποιος θα βγάλει το άλλο ξινό, πάντως εγώ λέω η δουλειά τους και η δουλειά μας. Ναι, πιστεύω ότι θα υπάρξει. Έχουν ακούσει οι ακροατές. Ναι, μιλάμε για το Σάββατο 10 Ιουνίου, ναι. 7.30 είναι στην Πτολεμαΐδα, καφέ Splendor 25 Μαρτίου, στο αριθμός 50, και Κυριακή 11 Ιουνίου Καστοριά, στις 11 η ώρα θα έχουμε μια ανοιχτή συζήτηση με μέλη και φίλους, πάλι στο στέκι της παρέας. Στην πόλη της Καστοριάς. Στην πόλη της Καστοριάς, mm-hmm, είναι πάνω στην παραλία, να το πούμε, ναι, έτσι. Λοιπόν, όπου και εκεί υπήρχε ένα πρόβλημα σχετικά με την αίθουσα. Αυτή τη φορά δεν είναι ότι τους πήραν την αίθουσα, απλά ήταν κάπως δύσκολο, mm-hmm, να βρεθεί ο χώρος. Ποια είναι η αίσθηση του Δημήτρη Καζάκη? Για να ξέρουμε, ήταν ο πολιτιστικός λαογραφικός σύλλογος οικισμού Καρδιάς ημέρα, όπου ο πρόεδρος Τριαντάφυλλος Μπαλτζής ακύρωσε το γεγονός ότι μας είχε δώσει δηλαδή στους οργανωτές, ναι, 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 την αίθουσα και είχαν βγει κατάλληλες αφίσες και προσκλήσεις και τα λοιπά, και βεβαίως ήρθε και έκανε αυτή την ιστορία ο κύριος Μπαλτζής προφανώς. Υπάρχουν πολιτικά κίνητρα δηλαδή εκεί? Τουλάχιστον από τις πληροφορίες που έχουμε και από τα υπονοούμενα που άφησε και ο κύριος Μπαλτζής, μάλλον.
Μάλιστα. Δέχτηκε πιέσεις. Τώρα από εκεί πέρα, δεχόμαστε πιέσεις, όλοι δεχόμαστε πιέσεις. Από την καθημερινότητα, τη ζωή, τα προβλήματα και βεβαίως τους ανταβατζίδες της πολιτικής ζωής του τόπου. Το θέμα είναι τι αξιοπρέπεια διαθέτεις απέναντι στις πιέσεις. Έτσι. Σαφές. Μιας και που μιλάμε για το επάνω και την περιοδία, θέλω να ρωτήσω την αίσθηση του Δημήτρη Καζάκη. Υπάρχει, ποια είναι το αισθητήριο, τι λέει το ΕΠΑΜ διεισδύει, έχει ακροατές περισσότερους, έχει δηλαδή, είναι αισιόδοξα τα μηνύματα, τι υπάρχει ας πούμε στην κοινωνία από τις εξορμήσεις που... Πρώτα και κύρια, τελειώνει η κοινωνία με όλους αυτούς τους δήθεν. Δηλαδή όλους αυτούς που αν μπορούσαν θα μας έσωζαν, αλλά αυτή τη στιγμή δεν μπορούν. Με το υπάρχον πολιτικό σύστημα. Όχι, με το υπάρχον το έχει τελειώσει. Αυτό το δείχνουν άλλωστε και οι δημοσκοπήσεις. Αλλά και με όλους τους άλλους που μας λέγανε, ξέρεις, εγώ μπορώ να σε σώσω, αλλά τώρα δεν μπορώ, έχω κάποια άλλη πρόοδο. Δεν μπορώ να εκτεθώ, είμαι καθηγητής, είμαι καλλιτέχνης, όλα αυτά τα πράγματα. Τους έχει πετάξει στο κάλαθο των αχρήστων. Ναι. Και εκεί που ανήκουν, τελειώσαν τα πράγματα. Το πεδίο έχει ξεκαθαρίσει. Το θέμα είναι καθαρά δικό μας. Έχουμε το στένος να οργώσουμε την Ελλάδα. Εκεί ναι, που το ΕΠΑΜ οργώνει, και εννοώ δηλαδή όχι εγώ μόνο, τα μέλη και οι φίλοι μας ας πούμε το κάνουν, εκεί πραγματικά ακόμη και οι δημοσκόποι μας λένε εκτινάσετε το ΕΠΑΜ σαν τρελό. Εκεί που δεν έχουμε ακόμη τις απαραίτητες δυνάμεις, όχι πως δεν έχουμε δυνάμεις, απλά οι συναγωνιστές μας ακόμη δεν έχουν βγει, δεν έχουν πάρει αυτό το ρυθμό, να το πούμε έτσι, που χρειάζεται, που ναι, η συντριβή πλειοψηφία, εκεί πραγματικά αντιμετωπίζουμε πρόβλημα. Το ισοζύγιο. Το ισοζύγιο είναι θετικό. Για να φτάσω στο σημείο οι δημοσκοπικές εταιρείες να μας καταγράφουν, σημαίνει ότι έχει γίνει της πόπης. Γιατί μάλιστα, είμαστε, δεν πληρώνουμε. Εντάξει, ναι, δεν πληρώνουμε. Σαφές, σαφές. Λοιπόν, και μετά από αυτό να πάμε λίγο στα εθνικά μας ζητήματα, να τα θέσω έτσι στον πληθυντικό, γιατί χθες διάβαζα μια συνέντευξη του νέου πρωθυπουργού της Φιρόμ, του Ζόραν Ζάεφ, του σοσιαλδημοκράτη πρωθυπουργού, ο οποίος έχει κατηγορηθεί από τον προηγούμενο πρωθυπουργό ότι είναι χρηματοδοτήτη από τον Τζορτζ Σόρος κλπ. Και το οποίο έχει γίνει δημόσια η καταγγελία και δεν έχει απαντήσει ο άνθρωπος, ούτε το έχει διαψεύσει. Τι είπε όμως. Δεν μπορεί να το διαπιστώσει κανείς όταν δει το κόμμα του στην λίστα των συνεργαζόμενων κομμάτων με την Open Society. Ας μπει κάποιος στο site και θα δείτε, ναι, το κόμμα του είναι στα συνεργαζόμενα. Δεν λέει, είναι η λεγόμενη ανοιχτή κοινωνία του Σόρος, ναι, ναι, που χρηματοδοτεί αυτού του είδους τις πολιτικές δραστηριότητες. Τι είπε ο Ζάεφ, ότι είναι πεπισμένος ότι δεν θα βρω καμία αντίσταση να πείσω την ελληνική κυβέρνηση να ενταχθεί η χώρα στο ΝΑΤΟ με το όνομα της Μακεδονίας, της Φυρ Μακεδονίας, δηλαδή το έχει συντιμήσει. Και έχουμε και χθες τον Τζο Μπάιντεν, ο οποίος, δεν ξέρω, αυτός ήταν πρόεδρος, δεύτερος... Ήταν αντιπρόεδρος. Δεύτερος, ναι, του κύριου Ομπάμα. Ναι, του Ομπάμα. Του Ομπάμα. Ναι. Αλλά τι ρόλο παίζει, ας πούμε, αυτό. Είναι στο administration και αυτός ξανά, γιατί χθες... Όχι, όχι, δεν είναι αυτός. Αλλά έχει πάντα οι αντιπρόεδροι έχουν ένα ρόλο, όπως και οι πρόεδροι. Στο σύστημα, σαν statesman στην αμερικανική πολιτική, ναι, παίζουν ένα ανεξάρτητο ρόλο στα πλαίσια όμως της... Ακριβώς. Χθες όμως αυτός ο κύριος σε γενικές γραμμές είπε ότι μέσα σε ένα 20ήμερο, ναι, ναι, σε ένα 20ήμερο σύντομα, θα λύσω, λέει, Σκοπιανό, θα λυθεί το Σκοπιανό, Κυπριακό κλπ. Μα βέβαια. Γιατί. Θα του βάλει κανένα στεμά. Ναι, αλλά εδώ δεν είναι πάω στην αγορά, ψωνίζω και φεύγω. Εδώ είναι σοβαρά εθνικά ζητήματα. Σοβαρά. Βέβαια. Μάλιστα. Και δεν μου λες ποιος είναι ο σοβαρός που θα τα αντιμετωπίσει σοβαρά από την κυβέρνηση που έχουμε. Γιατί εγώ δεν έχω δει κανένα σοβαρό να αντιμετωπίσει σοβαρά τα εθνικά ζητήματα. Βέβαια, έχουμε μια εκλεγμένη κυβέρνηση. Εκλεγμένη μπορεί να είναι. Έχουμε... Και ο Χίτλερ εκλεγμένος ήταν, αλλά μας πήγε στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Δεν ξέρω. Έτσι λέει η ιστορία. Λοιπόν, τι θα γίνει με εδώ πέρα. Ποιος είναι ο τύπος. Αυτός ο κύριος Κοτζιάς, ο οποίος μας έχει πει ότι ερήμην του ελληνικού λαού και του ελληνικού κοινοβουλίου έχει οικοδομή μέτρα εμπιστοσύνης με τα Σκόπια. Ποια είναι τα μέτρα εμπιστοσύνης. Γιατί δεν τα φέρει στο ελληνικό κοινοβούλιο. Γιατί δεν μας ενημερώνει. Έστω μια συνέντευξη του έτσι διαγγελματικού χαρακτήρα, όπως κάνουν όλοι οι αυτοκράτορες. Γιατί
ο κύριος Κοτζιάς, από την εποχή, τον ξέρω εγώ, από την εποχή του Κουκουέ, είχε έναν αυτοκρατορικό ιδεασμό. Λοιπόν, ήταν ο ανοικονόμητος, ο αναντικατάστατος, ο πάρτα όλα. Λοιπόν, γιατί δεν μας λέει και εμάς τους φτωχούς πένιτες, υπηκόους του, τι ακριβώς είναι το σύστημα μέτρων εμπιστοσύνης που έχει αποφασίσει με τα Σκόπια. Αυτός και μόνος του, με τα Σκόπια, όπως και με τον Ερντογκάν. Αλλά με τον Ερντογκάν το είδαμε. Τι γίνεται ναι. στο Αιγαίο, τι γίνεται στη Θράκη, είναι προφανές τα μέτρα εμπιστοσύνης που οικοδομούνται. Εδώ με τα Σκόπια, τι περιλαμβάνουν. Γιατί δεν μας λέει. Θέλω να προσθέσω εδώ για τη συλλογιστική, αν και πιστεύω ότι ο κύριος Κοντζιάς, έτσι, τουλάχιστον η ιστογραφία λέει, ότι είναι υπέρ των εθνικών θέσεων, δεν πρόκειται να κάνει βήμα. Αντιστέκεται κλπ. Δεν κάνει βήμα πίσω. Σε τι ακριβώς. Από τις θέσεις της κυβέρνησης. Τις κόκκινες γραμμές. Ναι, αυτός μας λέει ότι έχει μια διαδικασία, πώς θα το πούμε, μέτρων εμπιστοσύνης. Ωραία. Ποια είναι τα μέτρα εμπιστοσύνης που έχουν αποφασιστεί. Δεύτερο, αν δεν κάνω λάθος, ο κύριος Κοντζιάς αποδέχτηκε και ήταν από τους πρώτους που αποδέχτηκε και νομοποίησε και δέχτηκε το Κόσοβο σαν ανεξάρτητο κράτος. Κάτι το οποίο είναι συζητήσιμο στη διεθνή κοινότητα. Δεν έχει αναγνωριστεί ακόμα στον όριο. Ήταν ο πρώτος που το αναγνώρισε. Ή από τους πρώτους. Αυτός ο αναγνώρισε τα διαβατήρια. Ναι, μα είναι το πρώτο βήμα για να αναγνωρίσει κρατική οντότητα. Εντάξει. Λοιπόν, και δεν το έχουν κάνει ακόμη και μεγάλες χώρες αυτή τη στιγμή. Και στην Ευρώπη. Ρωσία, Ισπανία. Ψάχνονται πάρα πολλές χώρες γιατί σου λέει κάτσε, τι γίνεται εδώ πέρα. Γιατί άμα δημιουργείται νομικό προηγούμενο. Γιατί αν βεβαίως με μία απλό δημοψήφισμα μπορεί να ιδρυθεί κράτος, γιατί να μην ιδρυθεί στη Θράκη. Ναι. Γιατί να μην ιδρυθεί στη Φλόρινα. Στους Βάσκους. Για στους Βάσκους που έχουν ή οτιδήποτε. Όπου μαζευόμαστε, να μην κάνουμε στους Καταλανούς. Καταλανοί. Με απλό. Οπότε σου δημιουργεί θέμα εδώ πέρα. Έτσι. Ναι. Αυτό είναι πρωτοφανές που γίνεται. Λοιπόν, και μάλιστα εδώ δεν έχουμε ένα εθνικό κίνημα το οποίο δικαιώνεται μετά από δημοψήφισμα να το συζητήσουμε. Σε αυτή την περίπτωση, καλά κάνουν οι άνθρωποι και θα έπρεπε να έχει ακολουθεί πολιτική παραδοχή των εθνικών του αιτημάτων και να πάνε στην ευχή του Θεού και της Παναγίας. Δεν θα κάνουμε πόλεμο να κάνουμε. Αλλά εδώ έχουμε προϊόν πολεμικής επέμβασης εναντίον της Ιουγκοσλαβίας και ιδιαίτερα απέναντι στη Σερβία και απόσπαση εθνικού εδάφους. Δεν είναι εδώ πέρα πλέον το ζήτημα ότι είχαμε εθνικό κίνημα κτλ. Και τέλος πάντων δικαιώνεται με το δημοψήφισμα. Λοιπόν, αυτό το ξεχνάνε και μάλιστα η απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου που αναγνωρίζει αυτό το. Λέει το εξής καταπληκτικό. Ξεχνάει το εθνικό ζήτημα, το εθνικό υπόβαθρο δηλαδή, ξεχνάει ότι είναι προϊόν πολέμου, βομβαρδισμού, επιβολής κτλ. Και μια στρατιωτικοπολιτική συμφωνία τη Σερβία με το ΝΑΤΟ, έτσι που έχει ειδικά χαρακτηριστικά, ξεχνάει το γεγονός της αναγκαστικής αναγκαστικού εκτοπισμού των 2/3 του πληθυσμού του Κωσόβου που ήταν Σέρβοι, με εξαίρεση τη Μητροβίτσα που παραμένει, και από την άλλη μεριά, με όλα αυτά, μας λέει εντάξει, εφόσον είναι αυτό, αλλά ισχύει μόνο για το Κωσόβο. Πώς δεν μπορεί, να σταματήσει το Κόσοβο όταν υπάρχει δεδικασμένο, υπάρχει. Ναι, έτσι, αυτό είπε και ο Πούτιν. Σου λέει καθίστε ρε παιδιά, με συγχωρείτε. Κάντε στο Κόσοβο την ιστορία. Γιατί στην Κρυμαία. Γιατί στην Κρυμαία δεν ισχύει και ισχύει στο Κόσοβο. Δηλαδή θα τρελαθούμε τελείως. Και έχει δίκιο ο άνθρωπος. Και στην Κρυμαία στο Χατζηγιάννη δεν επιβλήθηκε με στρατιωτικά μέσα. Δημοψήφισμα αυτό. Δημοψήφισμα και μάλιστα πληθυσμιακά ήταν δεδομένο. Ήταν Ρώσοι, διάολε, μια ζωή ήταν αυτή. Λοιπόν, εκεί πέρα δεν ήταν δεδομένο. Είχαμε εκτοπισμό πληθυσμού. Βέβαια. Είχαμε πόλεμο. Είχαμε ιστορίες. Αλλίωση δημοκρατικών στοιχείων. Και μόνο η παρουσία ξένων στρατευμάτων στην περιοχή είναι ένα θέμα. Είναι δυνατόν. Κι όμως σου λένε, εκεί ισχύει. Σε όλες τις άλλες περιπτώσεις δεν ισχύει. Δηλαδή για μια στιγμή. Μιας που αναφερόμαστε. Τρέχει ο κύριος Κοντζιάς να το δεχτεί. Μια μισή. Αυτός επικίνδυνος. Ναι, ο κύριος Κοντζιάς, να ενημερώσω και στους φίλους ακροατές, θα βρεθείτε, θα ανταμώσετε κάπου. Ναι, ναι, βεβαίως. Θα ανταμώσω. Το Σάββατο θα με δει. Θα με δει στο πεζοδρόμιο. Έχει να φύγει. Έχει να φύγει γιατί γνωριζόμαστε από παλιά και ξέρουμε το ένα τον άλλον. Ξέρουμε τι σημαίνει, τι κουμάσι είναι ο καθένας μας και θα έχει να τρέχει. Θέλω να προσθέσω εδώ κάτι που έγινε χθες στη Βουλή και να θυμίσω στους ακροατές ότι είναι η εκπομπή είναι η εκπομπή στο μικρόφωνο. Το τηλέφωνο είναι 210-34-28-676 για παρατηρήσεις και σχόλια οτιδήποτε στο τελευταίο τέταρτο της εκπομπής μας. Και στο στούντιο είναι ο Γενικός Γραμματέας του ΕΠΑΜ, Δημήτρης Καζάκης,
και οι δημοσιογράφοι Απόστολος Ρώσιος και Λευτέρης Κανάς. Χθες έγινε πολιτικό μνημόσυνο στη Βουλή, όσοι ήθιστε, του. Χθες ή σήμερα. Συγγνώμη, σήμερα. Του Μητσοτάκη. Μην μου το χαλάς, δηλαδή. Περίμενα πώς και πώς. Λοιπόν, όμως τι έγινε στη διάρκεια αυτή τη. Από εκεί που το περιμένει. Ακριβώς. Ο κύριος Καμένος αναφέρθηκε, ανέφερε χαρακτηριστικά στην ομιλία του που είχε, πως ο τότε πρωθυπουργός, ο Εκλοιπών, είχε επιτύχει μια υποφελή λύση για το ζήτημα της ονομασίας των Σκοπίων. Για να τα συνδέσουμε. Να το ξεχάσουμε σε 10 χρόνια. Το ακόμη το θυμόμαστε. Χωρίς τη χρήση του όρου Μακεδονία, και πως όλοι οι πολιτικοί αρχηγοί των κομμάτων της αντιπολίτευσης τότε είχαν συμφωνήσει στο συμβούλιο που πραγματοποιήθηκε, μιλάμε για το 1992 αν δεν κάνω λάθος. Ναι. Και αυτή η αναφορά του κυρίου Καμένου προκάλεσε την έκρηξη της κυρίας Παπαρίγα, που συμμετείχε σε εκείνο το συμβούλιο. Έχει δίκιο. Και έχει δίκιο Παπαρίγα. Και φώναξε. Είσαι ψεύτης. Με πιάνεις να συμφωνώ με την Παπαρίγα. Ναι. Τρισάγιο αύριο στα γραφεία. Δηλαδή έλεος δεν είναι. Όχι, μα. Πάντως έχει δίκιο. Έχει δίκιο. Και ήταν και έκρηξη, δηλαδή. Έχει δίκιο. Τότε ήμουν εγώ στο ΚΚΕ. Ήμουνα στην Ιδεολογική του Επιτροπή. Ήμασταν στην πρώτη γραμμή διαμόρφωση πολιτικής για τα Σκόπια. Τα ξέρω από πρώτο χέρι. Λοιπόν, και έχει δίκιο απόλυτα η κυρία Παπαρίγα. Καμιά τέτοια συμφωνία δεν υπήρχε. Αντίθετα, ο Εκλοιπών πίεζε σαν τρελός να υπάρξει σύνδεση τουλάχιστον σύνδετη ονομασία με τα Μακεδονία. Κάτι που δεν δεχόταν. Οι άλλοι ήταν και ο Ανδρέας που ήταν άρρωστος, σου λέει τώρα τι να κάνουμε εδώ πέρα, δεν μπορούμε να κάνουμε πολλά. Ο Σιβρίτης από εδώ, από πίσω, ό,τι που είναι οι Γερμανοί. Λοιπόν, και κράταγε κόντρα του ΚΚΕ, όπου είχε τότε τη θέση την εξής. Ότι δεν μας ενδιαφέρει η ονομασία, αλλά δεν θα ενδώσουμε ρε κεράτα. Γιατί ο αλυτρωτισμός δεν αφορούσε μόνο την ονομασία. Αυτό λίγο ήταν. Όχι, όχι. Δηλαδή. Γιατί τι έβαζε. Δυστυχώς δεν το έβαζε και η κυρία Παπαρίγα, δεν το καταλάβαινε. Θέλω να πιστεύω. Δεν υπήρχε άλλο πράγμα. Η επεξεργασμένη θέση του ΚΚΕ ήταν η εξής. Εμάς δεν μας αφορά αυτό που συμβαίνει στα Σκόπια. Είναι προϊόν επέμβασης ξένων δυνάμεων. Διάλυσης ενός ανεξάρτητου κράτους. Άρα δεν μας αφορά, δεν μπαίνουμε σε αυτή τη διαδικασία. Δεν συζητάμε, δεν υπάρχει αυτό το κράτος. Για μας υπάρχει μόνο η Ιουγκοσλαβία. Όμως οι πιέσεις ήταν αφόρητες στην ηγεσία του ΚΚΕ της εποχής. Αφόρητες. Οπότε πήγε σε μια μεσοβέζικη τοποθέτηση που έλεγε καμία αλλαγή στα σύνορα. Αυτή ήταν η βασική θέση. Καμία αλλαγή στα σύνορα. Οπότε έπαιρνε και αυτό που είχαμε επεξεργαστεί εμείς, δηλαδή ότι μία ενιαία αδιέρετη Ιουγκοσλαβία. Δεν θέλουμε επεμβάσεις. Μία αναγνώριση του μορφώματος. Μπράβο. Και κανενός μορφώματος από την Ιουγκοσλαβία, αυτό το πέρα, αλλά το έπαιρνε με αμυντική θέση, δηλαδή να μην αλλάξουν τα σύνορα, όχι με επιθετική ενιαία Ιουγκοσλαβία, με καταλάβες, γιατί βλέπαμε τον πόλεμο που ερχόταν τότε, γι' αυτό είχαμε διαμορφώσει αυτή τη θέση. Ξέραμε ότι η συμφωνία και αυτό που πίεζε ο Μητσοτάκης είναι το άνοιγμα του πολέμου, ήταν το προπαρασκευαστικό για να γίνει ο πόλεμος στη Ιουγκοσλαβία. Και το χώρισμα πώς θα ξεκινάγε με εμφυλίους. Για να επιβάλλει μετά το ΝΑΤΟ. Το βλέπαμε τότε. Λοιπόν, οπότε κάναμε αυτό το πράγμα. Λόγω πιέσεων τρομακτικών, πήρε στην ΑΜΠΕ αυτό και έλεγε εντάξει, δεν είναι το θέμα μας την ονομασία. Με αυτόν τον τρόπο, τι έκανε, προσπαθούσε να αποσοβήσει την πίεση και από τα δεξιά και από τα αριστερά. Δηλαδή, την πίεση που δεχόταν τότε το κόμμα, η ηγεσία του κόμματος, σχετικά με το ζήτημα της Μακεδονίας. Δεν ήξερε να υποστηρίξει το άλλο, ίσως και να μείνει και τα κότσια. Να αντέξει την πίεση εννοώ. Γιατί τότε, κακά τα ψέματα, ήταν σε πάρα πολύ δύσκολη θέση το κόμμα. Ο οποίος ήταν δημοσιογράφος το ξέρει πολύ καλά. Όταν το βγάζανε συνέχεια στην τέτοια ότι ξεπλένει χρήματα από ναρκωτικά, ότι κάνει ιστορίες και τα πράγματα. Λίγο μετά την πτώση του. Βγαίνανε συνταγματάρχες στη στάση και ερχόντουσαν αυτό και δεν ήξερε από πού σε βαράνε. Πρέπει να είσαι με μεγάλο εκτόπισμα άνθρωπος για να μπορεί να αντέξει αυτού του τύπου την πίεση. Παρ' όλα αυτά, αυτή ήταν η θέση. Και δικαιολογημένα φώναζε γιατί την κρατάγαμε με νύχια και με δόντια. Μην τολμήσει και συμφωνήσει. Την κρατάγαμε με νύχια και με δόντια. Δηλαδή την στηρίζαμε να μην υποχωρήσει. Γιατί ήταν επιρρεπής στην υποχώρηση. Αυτό υπάρχει παλιά ιστορία από την εποχή της Χούντας. Το ξέραμε και είχαμε πέσει όλοι επάνω και σύπνουσε μεγάλη, αν και κοντή μεγάλη. Να κλείσουμε λίγο το ιστορικό αυτό και να πάω λίγο να ρωτήσω τις θέσεις του ΕΠΑΜ για τα δύο αυτά ζητήματα. Δηλαδή, το ζήτημα
των Σκοπίων, της ονομασίας των Σκοπίων και το ζήτημα αυτό που... Αν γίνεται... θυμάμαστε τότε, για να καταλάβουμε το επίπεδο, έτσι, το επίπεδο πίεσης που δεχόντουσαν τότε το ΚΚΕ, ήταν και το μόνο που διαφοροποιόταν, έστω με το χαζό τρόπο αυτό, με τον δεμή σεζόν, που διαφοροποιόταν απέναντι στην πίεση από τη μία ένας εθνικιστικοσοβινιστική όλα δικά μας. Κάτσε ρε μάγκα, δεν είναι έτσι, ρέμισε, δεν είναι έτσι. Λοιπόν, και από την άλλη, τα ξεπουλάμε όλα, τελειώνουμε. Το θέλουν οι Αμερικανοί, οι Γερμανοί, ποιοι είμαστε εμείς που θα πούμε όχι. Μητσοτάκης, Σιμίτης, έτσι. Ο Ανδρέας ήταν, σου λέω, άρρωστος. Λοιπόν, το ΚΚΕ τράβαγε το ζόρι. Τότε ο συνασπισμός, πηγαίναμε σε διάσπαση τότε. Ήμασταν σε διαδικασία διάσπαση του ενιαίου συνασπισμού. Τότε το ΚΚΕ αποχωρούσε από τον ενιαίο συνασπισμό. Μας είχε ξεσκίσει να δεχτούμε όχι τα Σκόπια. Ό,τι θέλουν οι Αμερικανοί. Μάλιστα ο κύριος Κύρκος είχε γράψει ολόκληρο βιβλίο όπου κατηγορούσε το ΚΚΕ και τη στάση του ως εθνικιστική. Μα μόνο εθνικιστική δεν ήταν. Υποχωρητική, ναι, να το δεχτώ. Δεν ήταν σε θέση η αισία του να στηρίξει μια θετική και όχι μια αμυντική στάση. Και είχαμε και την απόπειρα δολοφονίας εν ψυχρό του Θεωνά, που τότε ήταν βουλευτής του ΚΚΕ. Στη Θεσσαλονίκη. Με μαχαίρι μπροστά. Έτσι, αυτό το πράγμα δεν ήταν τυχαίο. Δεν ήταν ένας παλαβός που σηκώθηκε πάνω στην κεντρική εκδήλωση του ΚΚΕ και του ρίξε μαχαιριά. Δεν ήταν έτσι. Πρωτοστατούσε τότε και στα. Στα συλλαλητήρια. Συλλαλητήρια, ναι. Διαμαρτυρία υπέρ των Σερβίας, Ιουγκοσλαβίας. Καλά, δεν το συζητάμε. Αλλά θέλω να πω ότι όλο αυτό ήταν ένα πλαίσιο ασφιχτικής πίεσης. Σε ένα τραυματισμένο κόμμα. Εντάξει, αλλά οι μαθητές σε αυτές τις καταστάσεις είναι. Εντάξει, γι' αυτό και ξεφτυλίστηκε. Δηλαδή θέλω να πω ότι όταν δεν άντεξε αυτό, μετά ρίξε. Λοιπόν, να πάμε λίγο στο σήμερα τώρα. Το ΚΚΕ έπραξε, το έγραψε ιστορία κλπ. Όλα αυτά έχουν καταγραφεί. Όχι, έχει αλήθεια. Το λέω, πρέπει να πούμε την αλήθεια. Όντως έχει δίκιο. Δεν υπήρξε τέτοια συμφωνία. Και ένας από τους βασικούς λόγους που δεν υπήρξε είναι γιατί το ΚΚΕ κράτησε κόντρα. Και ο Ανδρέας προς τιμήν του. Παρά το γεγονός ότι οι εισηγήσεις του ήταν άλλες, ακολούθησε την τακτική του ΚΚΕ. Κάτσε, μην έχουν τη δική μας υπογραφή, θα ανατωθεί η χώρα με τη δική μας υπογραφή. Άσχετα τώρα στην κατάσταση που βρισκόταν και τι ήταν το Πασόκ και τα λοιπά, και πώς πέσανε σαν. Και τότε είχε πει το περίφημο ο Μητσοτάκης. Τι κάνετε έτσι. Σε 10 χρόνια ποιος θα θυμάται. Τότε ήταν, ακριβώς γιατί δεν υπήρχε συμφωνία. Πάντως είναι λίγο περίεργο ότι ο κύριος Καμένος το ανακοινεί αυτό τώρα. Αυτό θέλω να σου σε ρωτήσω. Αυτό είναι θυμικό, δεν είναι. Όχι, λέγοντας ένα χοντροειδέ ψέμα για το Συμβούλιο Πολιτικών Αρχηγών, όντως είχε αποφασίσει διαφορετικά. Και υπάρχουν και τα πρακτικά του. Με συγχωρείτε, παιδιά. Υπάρχουν δημοσιευτεί πρακτικά. Είχε διαβάσει τον Εκκοινοθένο τότε ο γραμματέας, ο Μολυβιάδης. Ποιος ο στόχος δηλαδή. Κάτι προετοιμάζεται στα μέτρα εμπιστοσύνη που λέγαμε. Λοιπόν, θέλω όμως να ρωτήσω τώρα για αυτά τα δύο ζητήματα. Την καθαρή θέση άποψη του ΕΠΑΜ. Δηλαδή, για το θέμα των Σκοπίων και βέβαια το ζήτημα το οποίο. Η θέση του ΕΠΑΜ, όπως από το τελευταίο του συνέδριο και μετά διαμορφώθηκε, αφού ζυμώθηκε μέσα στο. Γιατί είμαστε μέτωπο, έχουμε διαφορετικές απόψεις και τα ζητήματα αυτά. Ναι. Λέμε το εξής. Πρώτον, για μας δεν υπάρχει αυτό το κρατήδιο. Δεν υπάρχει. Δεν υφίσταται. Δεν μπορούμε να αποδεχτούμε. Προϊόν πολεμικής επέμβασης. Γιατί εδώ είναι de facto πολεμική επέμβαση. Έχει γίνει ο πόλεμος. Τότε, όσοι από εμάς το λέγαμε με την προοπτική μη γίνει πόλεμος. Και τότε ποιος σταματάει. Έτσι. Λοιπόν, τώρα έχει γίνει ο πόλεμος. Άρα υπάρχει πολεμική το τελεσμένο. Είναι δυνατόν εγώ να αναγνωρίσω πολεμικά τελεσμένα στις γειτονικές μου χώρες. Μα είναι σαν να αναγνωρίζω ιονείται πολεμικά τελεσμένα στη δική μου χώρα. Άρα, ένα ζήτημα αυτό. Δεύτερον, φυσικά και μας απασχολεί η ονομασία. Φυσικά και μας ενδιαφέρει και μας απασχολεί η ονομασία. Αλλά το κυρίαρχο δεν είναι αυτό. Το κυρίαρχο είναι αυτό το κρατήδιο δεν μπορεί να υπάρξει. Αποδείχτηκε ότι δεν μπορεί να υπάρξει. Συντηρήθηκε από το ΝΑΤΟ και την Ευρωπαϊκή Ένωση όσο μπόρεσε και τώρα διαλύεται. Γίνεται μέρος της Μεγάλης Αλβανίας. Έτσι, κρεμάστηκε η σημαία της Αλβανίας, η αλβανική σημαία έξω από το κοινοβούλιο. Ψάλεται ο νόμος. Ο πρόεδρος του κοινοβουλίου είναι Αλβανός. Ναι, και ψέλεται και ο ύμνος της Αλβανίας. Δηλαδή. Διδάσκεται η αλβανική γλώσσα. Ξεφτυλίστηκε τελείως. Δηλαδή, ξεφτυλίστηκε τελείως. Αποδείχτηκε ότι αυτά τα κριτήρια υβρίδια που διαμορφώνουν οι μεγάλοι με τις επεμβάσεις τους δεν μπορούν να σταθούν.
δεν μπορούν να σταθούν. Παρά μόνο ως παράγοντες αποσταθεροποίησης της ευρύτερης περιοχής. Να γιατί μας ενδιαφέρει το νόμο. Όχι για να το αναγνωρίσουμε. Δηλαδή, εμείς τι λέγαμε και παλιά, όσοι από εμάς το υποστηρίζαμε αυτό, σήμερα είναι επίσημη θέση του ΕΠΑΜ, αλλά με το εξής σκεπτικό. Ότι ακόμη και να το δεχόντουσαν αυτοί. Και λέγανε οι φασίστες του Γκρούευσκι και των υπολείπων. Γιατί φασιστικό κόμμα ήταν, ξεκάθαρα αυτοί. Λοιπόν, θα στο... μπορούσε να φασιστικό με την έννοια αυτή, την στενή έννοια, όχι. Φιλετικό, αλλά... καθαρά, με φιλετικές αναφορές, με αναφορές στον, στο φιλετισμό επί Μακεδονίας του Βεμερό, εκείνου του κομματιού που λειτουργήσε ως φασιστική οργάνωση μετά στον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, γιατί διασπάστηκε το Βεμερό μετά το 1908. Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, έχουμε καθαρά τέτοια χαρακτηριστικά. Αλλά πέρα από αυτό, λέω, αν αποδεχόντουσαν. Ότι δεν θα λέγονται Μακεδονία. Τίποτα. Παίρναν το όνομα Βαρδαρία, ας πούμε. Βαρδάρσκα. Ναι, έτσι. Πολύ ωραία. Τελειώσαμε. Αναγνωρίζουμε. Εμείς λέγαμε όχι. Δεν αναγνωρίζουμε. Γιατί, πρώτον, δεν ικανοποιεί κανένα εθνικό αίτημα της εποχής, της περιοχής. Δεν είναι στο πλαίσιο της αυτοδιάθεσης. Μακεδονικό έθνος δεν υπήρξε και δεν υπάρχει και σήμερα. Άρα, ποιο αίτημα πάει να λύσει. Ποιο εθνικό αίτημα πάει να λύσει. Θυμάμαι τους πρακτορίσκους της εποχής εκείνης, είτε επί μισθώση, είτε από βλακεία, γιατί είναι και αυτό το πράγμα, να μας λένε το μακεδονικό έθνος. Ποιο μακεδονικό έθνος. Αποδείχτηκε ότι δεν υπάρχει. Δεν αποδείχτηκε. Ναι, τώρα οι περισσότεροι είναι Αλβανοί και οι άλλοι λένε δηλών Βούλγαροι. Σλάβη. Και καλά κάνουν. Δηλαδή ναι. Η γλώσσα τους, αν θέλεις, και το μόνο στοιχείο αυτό που τους έχει μείνει, πέρα από την κατασκευή που έκαναν οι Σέρβοι όταν προσάτησαν μετά τους Βαλκανικούς πολέμους το κομμάτι αυτό της Οθωμανικής Μακεδονίας, η διάλεκτός τους ταιριάζαν περισσότερο με τα βουλγάρικα, ήταν πιο κοντά στα βουλγάρια. Γι' αυτό κιόλας οι πολιτικές δυνάμεις της Βουλγαρίας επιδρούσαν πάρα πολύ στο μακεδονικό σλαβικό στοιχείο. Και αν θέλεις, η δική τους ταυτότητα ήταν περισσότερο βουλγάρικη. Μιλάμε ιστορικά. Ναι. Δεν μιλούσαν ποτέ για μακεδονικό έθνος οι άνθρωποι. Το Βεμερό στις αρχές το έλεγε η Μακεδονία στους Μακεδόνες, αλλά όχι με την εθνική της έννοια ότι ήταν εθνικό προσδιοριστικό οι Μακεδόνες, αλλά με τη λογική ότι επειδή η Μακεδονία είναι σταυροδρόμοι εθνοτήτων, θα πρέπει να φτιάξουμε ένα είδος συνομοσπονδίας. Μια γεωγραφική περιοχή. Βούλγαροι, Έλληνες, οτιδήποτε. Και αυτό λέγανε το πυρήν τη. Μπράβο, αυτό λέγανε. Μετά διασπάστηκε, ναι. Έτσι, με το κομιτάτο της Σόφιας και όλα αυτά τα πράγματα. Αλλά το βασικό στοιχείο είναι αυτό. Αποδείχτηκε ότι δεν μπαίνει θέμα έθνους εδώ. Δεν υπήρχε κανένα έθνος που να διεκδικούσε την αυτοδιάθεσή του. Ναι, αλλά τώρα υπάρχουν κάποιοι πολίτες που θέλουν να έχουν στο πλαίσιο αυτής της αυτοδιάθεσης να έχουν αυτό την ανεξάρτητη οντότητα, την κρατική. Γιατί πρέπει ποιοι να πάρουν πολίτες. Εκεί ο λαός, ο οποίος αυτοπροσδιορίζεται ως Μακεδόνες. Μα δεν προσδιορίζεται κανένας. Αυτό αποδείχτηκε. Ο βασικό, ένας από τους πρωθυπουργούς τη ίδρυσης του αυτού του κρατηδίου, τώρα είναι στη Βουλγαρία. Και δηλώνει Βουλγαρός. Τι ακριβώς προσδιορίζεται. Εντάξει, αυτό ήταν από την εποχή του Τίτου, του αείμνηστου. Και δεν μου λες κάτι, ας πούμε, έχουμε βοημούς. Τι πρέπει να γίνει, δηλαδή. Πρέπει να διαλύσουμε την Τσεχία και να φτιάξουμε και τη Βοηβία με την Μοραβία, ή να το πάμε και πιο πίσω. Έχουμε ούνους. Να φτιάξουμε μια δημοκρατία των ούνων. Ναι, δηλαδή αυτό, δεν πάει έτσι. Αυτό θα γίνει τώρα και στην Βοηβοντίνα, την περιοχή, την αυτόνομη της Σερβίας. Έτσι αλλιώς έχουν ανοίξει όλη αυτή την ιστορία, την έχουν ανοίξει πάλι δυτική για επανακαθορισμό συνόρων στην ευρύτερη περιοχή, να διώξουν και τα ρώσικα στρατεύματα όσα υπάρχουν ακόμη στην περιοχή. Άρα λοιπόν το ΕΠΑΜ δεν αναγνωρίζει. Η θέση βασική μας είναι ότι ένα έθνος, ένας λαός. Ένα κράτος το οποίο οφείλει να είναι αδιαιρέτο, η Ιουγκοσλαβία. Ναι. Αυτό ιστορικά κατάκτησε το δικαίωμα να ονομάζεται έθνος. Ναι, με τη σύγχρονη έννοια του έθνους. Η Ιουγκοσλαβία δεν ήταν ποτέ εθνική οντότητα, ήταν η Σερβία. Όχι, ήταν το ιστορικό λίκνο της Ιουγκοσλαβίας, ήταν η Σερβία. Ναι. Αλλά η έννοια του Ιουγκοσλάβου ήταν εθνικό χαρακτηριστικό που ξεπερνούσε τις τοπικές καταγωγές και εθνικότητες. Τις εθνικές ομάδες δηλαδή που υπήρχαν μέσα. Συνένωση, εθνοτική συνένωση. Ναι, ήταν έθνος. Έτσι δημιουργήθηκαν τα σύγχρονα έθνη. Μέσα από τη συνένωση σε πολιτικό, κοινωνικό και ιστορικό επίπεδο, ναι. Μακριά από τις καταγωγές. Δεν είναι παρά στην Ελλάδα.
στην Ελλάδα, όταν ιδρύθηκε το ελληνικό έθνος, απέκτησε απόσταση και, υπόσταση και κρατική, το 50% του πληθυσμού ήταν Αρβανίτες. Ναι. Αρβανίτες, με αρβανίτικα που μιλούσε κτλ. Αυτό σημαίνει ότι επειδή είχαν αρβανίτικα τα ουίδια ήταν Έλληνες. Δηλαδή Έλληνες το έθνος. Έτσι. Σωστά. Και να κλείσουμε αυτό το ζήτημα της, το εθνικό και τις αναφορές μας για το σκοπιανό αλλά και το βαλκανικό εν γέννη. Και θέλω λίγο να πάμε σε αυτό που μου έκανε εντύπωση, που εσχάτως, μάλλον σήμερα, έχει μια εκδήλωση, αν δεν κάνω λάθος, ο πρώην Υπουργός της Ενέργειας, επί Πασόκ, κυβέρνηση Πασόκ, ο κ. Μανιάτης. Ναι. Ο οποίος, τι είπε, με μια ανακοίνωση που, αν δεν κάνω λάθος, ή μια, κάποιες δηλώσεις διάβασα. Λέει... Ο κ. Κουπελούζος. Ο κ. Μανιάτης. Ναι, ο οποίος, του κ. Κουπελούζου. Ο υπουργός του Κουπελούζου. Αυτό είναι συνειρμοί οι οποίοι δεν στέκουν, εν πάση περιπτώσει, αλλά θέλω να. Αλλά αυτός έχει υπογράψει περισσότερες συμβάσεις του Κουπελούζου. Αυτό λέω. Θέλω λίγο να επιστήσω την προσοχή σε αυτά που είπε τα συγκεκριμένα ο κ. Μανιάτης. Είπε ότι στην εποχή του, επί των ημερών του, είχε υπογραφεί, μάλιστα σε νομοσχέδιο. Έτσι λέει. Έτσι είχε γίνει, ότι το 25% από το σύνολο του εκμεταλλεύσιμου ποσότητα των εργοανθράκων. Ότι αυτό συνεπάγεται σε. Ναι, όποτε και αν τα βρούμε, ναι. Ναι. Αυτό θα πάει για τις λεγόμενες. Τον γενναίο. Αυτό το ασφαλιστικό σύστημα. Το ασφαλιστικό σύστημα. Μάλιστα. Δηλαδή, αυτό. Και μιλάμε για. Δεν ξέρω και εγώ πόσα ικανοποιητικά. Μάλιστα. Και τα οποία θα λειτουργούσαν υπέρ του ασφαλιστικού συστήματος. Ναι. Όμως σήμερα. Ποιο νομοσχέδιο. Ανέφερε συγκεκριμένα. Ναι, υπάρχει αυτό. Νομίζω σήμερα θα έχει και τις αποδείξεις για αυτό το ζήτημα. Όταν το έλεγε, μεγάλο είναι η μύτη. Πιστεύω. Ναι, πάμε παρακάτω λίγο να βοηθήσω λίγο το. Θα σου πω γιατί είναι σχετικό. Αυτό το πράγμα δεν στέκει. Θα το πούμε συλλογικά. Ναι. Όμως σήμερα, συνολικά, σήμερα υπάρχει η απόφαση της κυβέρνησης η οποία καταργεί αυτό το σκεπτικό. Και αυτή την απόφαση, ναι. Την τότε απόφαση Μανιάτη, δηλαδή το 25% να πάει στο ασφαλιστικό σύστημα. Μάλιστα. Και το 25% θα πάει στο υπερταμείο, ναι. Στο χρέος. Ναι. Εδώ υπάρχουν δύο ζητήματα σοβαρά. Ναι. Το πρώτο ζήτημα είναι αυτό που έψαξα να βρω για τις ποσότητες της άντλησης των βαρελιών κλπ. Κλπ. Οπότε είδα ότι δεν μπορεί αυτό να προσδιοριστεί ποτέ. Δεν το άσκω. Όμως. Σου δίνω το 28% του αέρα μου. Όμως, ένα λεπτό. Τι σημαίνει αυτό. Πέρα από το γεγονότος ότι δεν ξέρω τι είναι, όμως με βάση την λογική ή την του Πρίνου, αυτό που γίνεται στον Πρίνο αυτή τη στιγμή, στον Πρίνο τι είχαν πει, νομίζω είχαν πει κάπου για 10 ή 9-10 εκατομμύρια βαρέλια ετησίως. Όμως εδώ δεν είναι 10-9 στον Πρίνο αυτή τη στιγμή, έχουν φτάσει 40. Δεν ξέρω αν λειτουργεί. Λειτουργεί, λειτουργεί βέβαια. Γιατί την τελευταία φορά που ήμουν στην Καβάλα μου είχαν πει οι εργαζόμενοι ότι είναι. Δεν ξέρω αν κάνανε. Γιατί υπάρχουν θέματα με την ΠΠΗ και ιστορίες. Ναι, αλλά θέλω να πω ότι είναι πολλαπλάσια. Σωστό. Και εδώ λέμε ότι αν αυτό το 25% ισχύει έστω, mm-hmm. πια μιλάμε, θα είναι τεράστια ποσά. Μισό λεπτό, ένα-ένα. Λοιπόν, πρώτον, δεν θυμάμαι τέτοιο πράγμα να έχει ζητηθεί καν. Ναι, υπάρχει, αυτό είμαι βέβαιος. Γι' αυτό έτσι, υπάρχει. Ότι υπάρχει νόμος που να λέει δύο πράγματα. Εγώ θα εκπλαγώ. Θα εκπλαγώ. Ναι, σήμερα όντως άλλος ο κ. Μανιάτης λοιπόν, το κάθε ένα. Δεύτερον. Πόσα χρόνια χρειάζεται η πιστοποίηση και η οικονομική αξιολόγηση, όχι αξιοποίηση, αξιολόγηση κοιτασμάτων πετρελαίου υδρογοναθράκων, ξέρεις, τουλάχιστον 20 χρόνια. Δεν έχουν αξιολογηθεί αυτά. Όχι. Τίποτα. Δεν έχουν τίποτα. Όλα αυτά που ακούγονται, ότι τόσα δισεκατομμύρια βαρέλια το λεβιάθαν, τόσο εκεί πέρα, είναι μουσια. Τίποτα δεν υπάρχει. Μα υπάρχουν, δεν έχουν επίσημες καθηγητές. Όχι, παραμύθια είναι αυτά. Μα δεν υπάρχουν επίσημα. Είναι παραμύθια. Σου λέω. Πιστοποιημένοι καθηγητές εταιριών. Ναι. Η. Μπουρμπούτσαλα.
Τίποτα. Φόσκολο, κολοφάγο, κλπ. Νορβηγικές. Τίποτα. Υποψίες υπάρχουν. Υποψίες υπάρχουν ότι σε κυλώματα που έχουν διαπιστωθεί ενδεχομένως να υπάρχουν υδρογονάθρακες υψηλής οικονομικής αξίας. Χθες διάβαζα τον κύριο Λιγερό από τον Κύπρο. Μάλιστα. Ο οποίος... Όχι, δεν είναι από την Κύπρο. Είναι, έχει σχέση με την Κύπρο, αλλά δεν είναι με την Κύπρο. Είχε ασχοληθεί με την ΑΟΣ της Κύπρου. Α, ναι, ναι, σωστά. Ναι, ναι. Σωστά. Ο γνωστός αυτός που είναι. Ο Νίκος Λιγερός. Ο οποίος βεβαίως έγραφε σε δηλώσεις του, νομίζω κάπου το διάβασα, ότι όχι μόνο έχει πιστοποιηθεί, αλλά είναι υπέρ αρκετά τα κοιτάσματα για να αλλάξει το ρούτι της κυπριακής ιστορίας. Το είπες, έγραφε. Γιατί ναι, αν τον είχες δει, ας πούμε, σε βίντεο, θα σε ρώταγα πάλι για τη μύτη. Πόσο ήταν μεγάλη, εμπόδιζε την κάμερα να γυρίσει. Όχι, το έχει πει και στη... Και... Είναι και παραμύθια. Δεν υπάρχει καμία. Γιατί είναι παραμύθια, πώς προκύπτει αυτό δηλαδή. Είναι πολύ απλό. Γιατί θα αρχίσουμε να ανησυχούμε. Υπήρχαν δύο κρατικές οντότητες οι οποίες είχαν στοιχεία. Το ένα είναι το ΙΓΜΕ, έτσι, το οποίο το έχουν αποδυναμώσει και στην ουσία φυτοζωή, και το άλλο ήταν είναι η δημόσια επιχείρηση πετρελαίου. Αυτή είχε όλο το αρχείο, το οποίο δόθηκε σε ιδιώτες αυτή τη στιγμή, διαλύθηκε η ΔΕΠ κτλ. Λοιπόν, τίποτα από όλα αυτά δεν έχει γίνει. Δεν έχουν γίνει απολύτως τίποτα. Οι έρευνες είναι πρωτόλιες που έχουν γίνει. Πρωτόλιες. Και οι άδειες που θα δοθούν είναι για να ξεκινήσουν οι έρευνες. Σε περιοχές που υποπτεύονται ότι υπάρχουν. Βεβαίως υπάρχουν κάποιες περιοχές οι οποίες ξέρουμε από την ιστορία ότι αναβλύζουν ναύτα, όπως λέμε. Ξέραμε για παράδειγμα ότι τη ναύτα που χρειάστηκαν στην αχμαγία του Λεπάντο την παίρνουν από την Τζάκυνθο. Υπάρχει μια συγκεκριμένη περιοχή την οποία την εκμεταλλεύτηκαν και οι Γερμανοί, όπου βγαίνει η ναύτα σε μια περιοχή, δεν τη θυμάμαι τώρα, που είναι ένα ασβαλτός. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι είναι τα κοιτάσματα κτλ. Δεν ξέρεις τι είναι εκεί. Πρέπει να μετρηθεί, να εκτιμηθεί. Το ίδιο και με τα υπόλοιπα. Δεν υπάρχουν ακριβή στοιχεία. Γι' αυτό και η μόνη αξιόπιστη έκθεση που υπάρχει παγκόσμια για το ζήτημα αυτό είναι της Διεθνούς Αρχής Ενέργειας για το Πετρέλαιο, όπου βγάζει κάθε χρόνο μια έκθεση που λέει πόσα υπάρχουν και πού δεν υπάρχουν, και εκεί ξέρεις που θα γίνει ο επόμενος πόλεμος. Με το που σου λέει, ας πούμε, για παράδειγμα, ότι στην Παταγωνία, ότι στην Παταγωνία βρέθηκαν. Μαζεύει τρόφιμα και έχει καταφύγει. Ότι είναι τεράστια τα κοιτάσματα και είναι το μέλλον, ας πούμε, για τους υδρογονάθρακες. Ξέρεις ότι θα γίνει ο κακός χαμός στην Αργεντινή. Έτσι το ξέραμε. Λοιπόν, στην Ελλάδα είναι τίποτα. Είναι κουκίδες οι περιοχές. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχουν. Σημαίνει ότι προς το παρόν το παγκόσμιο καρτέλ που ελέγχει αυτή την ιστορία δεν έχει ενδιαφέρον να προχωρήσει έρευνες προς τα εκεί και δεν τις έχει προχωρήσει. Όταν και αν τα δούνε. Από την άλλη μεριά, αυτό είναι το ένα. Δεύτερο, άρα 25% από το τίποτα είναι τίποτα. Αυτό σημαίνει αριθμητικά. Δεύτερο, να στο πούμε και διαφορετικά. Από πού και ως πού η κοινωνική ασφάλιση θα πάρει κοινωνικό πόρο, τον έλεγε ο Σούφιας, από την εποχή που αρχίζαν και κλέβανε νόμιμα τα αποθεματικά των ταμείων, λέγανε ναι μωρέ, θα τα αντικαταστήσουμε με κοινωνικούς πόρους. Γιατί ρε παιδιά, το κοινωνικό ασφαλιστικό σύστημα οφείλει να είναι ανεξάρτητο, τελείως ανεξάρτητο από οποιαδήποτε κυβέρνηση. Το σωστό είναι αυτό που λέει και ο κύριος Στρατούλης, μακάρι να το εφαρμόζει και σαν υπουργός, αλλά δεν έχει σημασία, ότι είναι κοινωνικός κουμπαράς του εργαζόμενου, είναι μέρος της αμοιβής του και άρα δεν μπορεί να το μεταχειρίζεται κανένας κατά το δοκούν. Είναι αποκλειστικά στη διάθεση του εργαζόμενου. Είτε σαν σύνταξη, είτε με τις όποιες παροχές παρέχει με βάση την επικινδυνότητα, το ζήτημα των επικινδυνότητων και των απειλών που αντιμετωπίζει το εργαζόμενο. Τι λογική είναι αυτή, να πάρουμε το ένα, να πάρουμε τ' άλλο και να το δώσουμε εκεί και να το δώσουμε αλλού, δεν το καταλαβαίνω. Η Νορβηγία που έχει κάνει κάτι ανάλογο, δεν έχει δώσει το 25% των κοιτασμάτων που είναι αρκετά μεγάλες και είναι βεβαιωμένες, έτσι, έχει πετρελαίου η Νορβηγία. Yeah. Τι έχει κάνει, έχει κάνει κάτι πολύ πιο έξυπνο, το οποίο ενδεχομένως, εάν μια πατριωτική κυβέρνηση εκτιμήσει ότι τα έχουμε αυτά, όχι τους υδρογονάθρακες, γενικά το πλούτο τον έχουμε, τι κάνουμε. Δεν είμαστε τρελοί να πάμε να δώσουμε το 25% από τον ορεικτό μας πλούτο στο ασφαλιστικό ταμείο για να δικαιολογήσουμε τη λιλασία του υπόλοιπου 75%. Όχι, τι κάνεις, φτιάχνεις ένα κρατικό επενδυτικό κεφάλαιο, το οποίο αξιοποιεί τα δικαιώματα
τις αμοιβές από τα δικαιώματα. Και ο κύριος Καμένος για την τυλοποίηση. Όχι τυλοποίηση. Τις αμοιβές από τα δικαιώματα. Παίρνει αμοιβές το κράτος από αυτά. Uh-huh. Και φυσικά και κυρίως από την τεχνολογία που πουλάς πάνω στο προϊόν. Άρα, στον πλούτο που έχεις. Ναι, και έτσι φτάσανε η Νορβηγία αυτή τη στιγμή να είναι οι πιο πλούσιοι στον πλανήτη, γιατί ο καθένας από αυτούς έχει πάνω από 2,5 εκατομμύρια. Τεχνογνωσία δηλαδή. Από την τεχνογνωσία πάνω στο πετρέλαιο. Δεν πουλάνε πετρέλαιο. Μάλιστα. Πουλάνε και πετρέλαιο. Αλλά το κύριο είναι αυτό. Και μέσα από εκεί πολλαπλασιάζεται. Φτάσανε στο σημείο να έχουν 2,5 εκατομμύρια δολάρια ο κάθε κατά κεφαλή, μόνο από το παιδικό κεφάλαιο. Μάλιστα. Καταλαβαίνεις ότι δεν έχει ανάγκη ούτε έτσι. Τότε ναι, συζητάμε ότι πάει τριμερή χρηματοδότηση και όλα αυτά τα πράγματα, γιατί υπάρχει το αυτόνομο κεφάλαιο, το οποίο αυτοτροφοδοτεί από τον πλούτο και την εργασία της οικονομίας, το ασφαλιστικό και το σύστημα υγείας για τους εργαζόμενους, για τον πληθυσμό ευρύτερα. Αλλά τώρα αυτές οι ιδέες είναι κοροϊδία. Προσπαθούν να χρησιμοποιήσουν το 25%, ακόμη και αν το είχαμε αυτό. Και το κάναμε αλλά ο Σαουδική Αραβία. Τι κάνει η Σαουδική Αραβία? Πληρώνει και το Κατάρ και όλες οι άλλες δίθεν χώρες. Λοιπόν, παίρνει από τα έσοδα του πετρελαίου, πληρώνει τον κόσμο να κάθεται και να ξύνει το πισινό του και φέρνει μετανάστες και δουλεύουν. Ναι, συγγνώμη. Και φυσικά η λαϊλασία της λαϊλασίας. Τα βλέπουμε τι γίνεται εκεί πέρα. Λοιπόν, μας ενδιαφέρει ένα τέτοιο τόπος ανάπτυξης. Και το άλλο, αυτό που έκανε η νυν κυβέρνηση, ότι έστω αν υπάρχει 25% το πάει στο χρέος. Μα είναι έτσι ή αλλιώς, δεν πάει στο χρέος. Έχει πάει ολόκληρο στο ταμείο. Μέσα υπερταμείου δηλαδή. Ναι. Γιατί τα περιουσιακά στοιχεία της χώρας εκποιούνται προς όφελος των δανειστών. Γι' αυτό και μπήκαμε στα μνημόνια που υπέγραψε και συμφώνησε ο κ. Μανιάτης. Μας τα κάνει τώρα τον Άγιο. Ήταν από αυτούς που συμφώνησαν. Και μάλιστα με καταφανέστατα παράνομο τρόπο. Γιατί τώρα, μετά, το διορθώσανε λιγάκι. Ναι. Βάζανε 200 τόσους βουλευτές. Τηρούσαν τύπης. Όχι πως δεν παρανομούσαν, αλλά όταν ήταν Μανιάτης κυβέρνηση, με 150 τόσους βουλευτές, περάσανε το μνημόνιο και μετά τη Δανειακή Σύμβαση ούτε καν τη φέρανε στη Βουλή. Και μην τα ξεχνάμε αυτά. Αυτό δηλαδή τώρα έτσι συνειδημικά με αυτή την υπόθεση, αυτό που είχε πει και ο Μίξης Θεοδωράκης, ότι δεν είναι κακό τώρα να μιλάμε για πετρέλαια, για εξορίξεις και διαπράγματα, γιατί έχετε υπογράψει την παράδοση της κυριαρχίας στους ξένους. Άρα είναι κακό. Είναι κακό, γιατί είναι σαν τους παραδίδεις τον πλούτο σου. Και δεύτερον, ρε παιδιά, όταν μιλάμε για ορυκτό πλούτο, επειδή έχουμε μάθει, δυστυχώς, έχουμε μάθει τον κόσμο να περιμένει από κάπου αλλού να εισπράξει και όχι από τη δουλειά του. Ναι. Παλεύοντας ότι η δουλειά του αποφέρει τα έσοδα. Λοιπόν, τον έχουμε παρασιτικοποιήσει πλήρως. Λοιπόν, τι μας ενδιαφέρει, ποιος είναι ο πλούτος της χώρας μας? Πες ότι έχουμε τους υδρογονάνθρακες και όλα αυτά που ακούγονται περί σπάνιες γέες, εκατομμύρια, δισεκατομμύρια, για πυρηνικά, για αυτό, ότι ποιο είναι ο πλούτος? Ο πλούτος είναι το ανθρώπινο δυναμικό, η ζωντανή εργασία. Εάν δεν επενδύσεις αυτήν, κόκαλα ο καφές, δεν βγαίνει πουθενά. Και στο κάτω χαρτογράφης, ρε παιδί μου, έχουμε έναν όμορφο τόπο. Έχουμε μια πολύ όμορφη θάλασσα. Το Αιγαίο. Γιατί να πήξεις τις εξαμενές και τις πλατφόρμες άντλησης? Γιατί πρέπει να σκαφτούν τα βουνά μας όπως είναι η Γιώνα και τα Βαρδούσια? Όποιος έχει πάει από εκεί πέρα θα έχει πραγματικά αληχτήσει με αυτά τα πράγματα που έχουν κάνει για το βοξίτι. Ναι. Γιατί δηλαδή πρέπει να καταστρέψουμε τη γη μας όταν από αυτόν τον φυσικό πλούτο, το φυσικό και τον ορυκτό, το φυσικό πλούτο και επένδυση στο ανθρώπινο δυναμικό μπορούμε να πάρουμε πολύ περισσότερα από το να πουλάμε ορυκτά. Εδώ χθες λέγαμε ότι είμαστε κατά της πράσινης ενέργειας. Εναλλακτικής. Όχι, πράσινη ενέργεια και πράσινη άλογα. Ενάντια στα πράσινα άλογα. Μα πουλάνε σε αυτήν, όχι την πράσινη ενέργεια. Μισό λεπτό. Η πραγματική πράσινη ενέργεια σημαίνει ότι απεξαρτώμαι από τις πολυεθνικές και το κλαμπ και το καρτέλ των ενεργειακών που πάνε να μου επιβάλλουν. Αυτό σημαίνει. Που μέσα έχει και ανεμογεννήτριες και φωτοβολταϊκά και όλες αυτές τις ιστορίες. Το να μπορέσω να έχω όμως μια εθνική πολιτική όπου να εφαρμόζεται πολιτική ενεργειακή με βάση το βέλτιστο ισοζύγιο περιβαλλοντικό και ενεργειακό προς όφελός μου, αυτό σημαίνει περιβαλλοντική πολιτική. Παρεπιπτόντως, και μιλάμε για το περιβάλλον. Πριν μερικές μέρες
Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο αποφάσισε ότι τα ζητήματα προστασίας του περιβάλλοντος όπως και της άγριας ζωής σε κάθε χώρα δεν είναι στην αρμοδιότητα των κυβερνήσεων των 100 μελών, αλλά των οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πάει και το περιβάλλον. Πάει και το περιβάλλον. Λοιπόν. Νατούρα και λοιπά δεν το συζητάμε. Ποιο Νατούρα. Λοιπόν, καταλαβαίνουμε τώρα. Λοιπόν, δηλαδή, αν σου καταπατήσουν το περιβάλλον, όπως για παράδειγμα η κριτική που μας λέγανε Νατούρα χτες και τα λοιπά, εσύ πρέπει να προσφύγεις πού? Όχι στην κυβέρνησή σου, ούτε στο κοινοβούλιο σου. Στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Μάλιστα. Και αν πετύχεις κανέναν υπάλληλο, δεν υπάρχει περίπτωση, που να μην τα παίρνει χοντρά από τις πολυεθνικές ή να μην είναι υπάλληλος των πολυεθνικών, ίσως να βγάλει και ένα σημείωμα, μέμο τα λένε, σημείωμα, προσέξτε παρακαλώ, εκεί καταπατάτε το Natura. Το οποίο θα γραφτεί εκεί που γράφεται συνήθως όλο αυτό το πράγμα. Μάλιστα. Τόσο καλά πάμε δηλαδή. Έχουμε. Και επειδή πηγαίνω προς το τέλος της εκπομπής, θέλω να ενημερώσω και τους ακροατές ότι σήμερα είναι πληστηριασμοί, σε λίγο Βεβαίως. Δηλαδή, και καλό θα ήταν όλοι όσοι μας ακούν να είναι στα ειρηνευτική όλη τη χώρα για τουλάχιστον να παρεμποδίσουμε άλλη μια εκπίεση ιδιωτικής περιουσίας. Πολύ περισσότερο τώρα, γιατί ετοιμάζονται ηλεκτρονικοί, που θα είναι ένα, ναι, εκεί θα γίνει ο χαμός. Έτσι. Και φυσικά να κρατηθούμε μακριά από τους γήπες του καημού και του πόνου. Γιατί έχουμε τα κοράκια από τη μία που αρπάζουν τα κινήτα. Έχουμε και τους γήπες όμως, τα όρνια, τύπου συλλογικότητες και επαγγελματίες των αγώνων και όλοι αυτοί οι τύποι που κυκλοφορούν εκεί μέσα έξω μόνο και μόνο για το Δεαδίνε, για να τους δείξουν στις τηλεοράσεις και να πάρουν δηλώσεις από δάφτους. Και φυσικά αυτοί, προσέξτε, γιατί είναι πρόστιχοι αυτοί. Γιατί μιλάνε μόνο για την πρώτη κατοικία ή για τη λαϊκή κατοικία. Πρόσεξε, εάν σου παίρνουν εσένα την επιχείρηση ή τη βιοτεχνία ή οτιδήποτε και σε κλείνουν και δεν μπορείς να δουλέψεις, πρόσεξε, για αυτούς δεν λένε τίποτα. Ναι. Εντάξει, γι' αυτό είναι πρόστιχοι, είναι μακριά, μακριά από αυτές τις συλλογικότητες που το μόνο ενδιαφέρον τους είναι να είναι συνδετημόνες και συνομιλητές είτε των τοπικών αρχών είτε των υπουργείων. Μάλιστα. Πάμε εκεί για να διαδηλώσουμε το αυτονόητο, βεβαίως για κάθε δημοκράτη, το γεγονός ότι σε συνθήκες κατοχής ό,τι εκπληστηριάζεται οφείλει να επιστρέψει πίσω στον νόμιμο ιδιοκτήτη του. Ή μάλιστα, ό,τι είναι υπό πληστηριασμό, έτσι. Ακόμη δεν έχει πληστηριαστεί, αλλά πρέπει να γυρίσει στον νόμιμο ιδιοκτήτη του. Γι' αυτό πάμε εκεί. Και όποιος τυχόν επενδύσει στον πόνο του άλλου και του πάρει το ακίνητο ή εκμεταλλευτεί αυτή την ευκαιρία του πληστηριασμού, τότε θα χάσει τα λεφτά του. Αυτό έχει εξηγηθεί και στο παρελθόν, ας πούμε, ότι είναι δυνατό, είναι εφικτό να γίνει. Βεβαίως, απόλυτα. Είναι θέμα ενός νόμου, το οποίο μάλιστα οι νομικοί του ΕΠΑΜ ετοιμάζουν αυτό το σχέδιο, το προσχέδιο νόμου, για να μπορέσει να, μόλις βρεθεί η ευκαιρία, να γίνει και νόμος του κράτους. Ναι, πριν όμως να συνεχίσω αυτό, γιατί είναι πολύ ενδιαφέρον θέμα, έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον κύριο. Α, είναι μάλιστα, για τους, ναι, για να μας μιλήσει για τους πληστηριασμούς, ναι. Ναι. Ναι, ναι, σε ακούμε. Καλησπέρα. Καλησπέρα, παιδιά. Με βρίσκεται στο δρόμο προς το ειρηνοδικείο Κοροπίου. Όπου πρόσφατα βγήκε και στα πλαίσια της φερόμενης ως δημοσιότητος των ΜΜΕ, με μια εκδήλωση την οποία κάναμε την προηγούμενη Κυριακή. Καταρχήν να χαιρετήσω τον Γενικό Γραμματέα του ΕΠΑΜ, τον Δημήτρη Καζάκη, που πολύ σωστά έβαλε πριν λίγο το θέμα ότι για ένα ντενεκέ λάδι δεν πρόκειται να επιτρέψουμε να μας πάρουν την περιουσία και την ιδιοκτησία μας. Αγωνιστήκαμε να την αποκτήσουμε κάποιοι, ή κάποιοι την απέκτησαν από τους προγόνους τους, όπου αυτό είναι και ανεκτίμητης αξίας. Δεν μπορεί να εκτιμηθεί το δικό μου το σπιτάκι στο χωριό. Δεν εκτιμάται από κανέναν μηχανικό, από κανέναν νομικό, από κανέναν συμβολιογράφο. Αυτά. Λοιπόν, πάμε. Δημιουργήθηκε ένα πολύ μεγάλο θέμα την Κυριακή, όπου το ΕΠΑΜ πρωτοστάτησε όπως πάντα με τεράστια πλειοψηφία στις ελεύσεις,
τις συλλογικότητες εντός παρένθεσης, όπου κατέβασε ένα πολύ οργανωμένο σχέδιο. Παιδιά, με ακούτε ή εγώ... Ναι, σε ακούμε. Ευχαριστώ. Όπου κατέβασε ένα οργανωμένο σχέδιο ώστε να καλέσουμε όσο το δυνατόν την κοινωνία των πολιτών της Ανατολικής Αττικής στο Ειρηνοδικείο Κοροπίου και να ενισχύσουμε με τη φωνή μας, με την παρουσία μας, με τη δυνατότητα αποτροπής μας, ως λαός εννοώ, όλα αυτά που συμβαίνουν τα τελευταία χρόνια και ειδικά μετά την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ. Εκεί λοιπόν δημιουργήθηκε ένα περιστατικό όταν συναγωνιστές μοίρασαν φυλάδια στα διερχόμενα αυτοκίνητα λέγοντας ότι σας παίρνουν τα σπίτια, σας παίρνουν την ιδιοκτησία. Ελάτε κοντά μας να μας υποστηρίξετε, να συζητήσουμε, να δούμε τι θα κάνουμε και με τους διπλούς πληστηριασμούς. 30 νοματέοι είναι όλοι και όλοι, οι οποίοι παίρνουν εντολές από τα αφεντικά τους και θέλουν να μας πάρουν την πόλη. Εκείνη λοιπόν την ώρα, τυχαίο γεγονός, βρέθηκε ένας συναγωνιστής από άλλο πολιτικό φορέα, όπου ένα αυτοκίνητο επιθετικά έπεσε πάνω του. 20 ράματα, διάσηση, εθνική δελτίο τύπου. Μια κατάσταση η οποία πραγματικά μας τρόμαξε και μας δημιούργησε και πολύ μεγάλο προβληματισμό για το πώς ο κοινωνικός αυτοματισμός μπορεί να λειτουργήσει. Κρατάμε πολλές επιφυλάξεις και για τη λειτουργία των αστυνομικών αρχών, όπως κρατάμε και πολύ μεγάλες επιφυλάξεις για τα κίνητρα του συγκεκριμένου ανθρώπου, γιατί δεν θέλω να πω παραπάνω, είναι ακόμα στη διαδικασία της ανακρίσεως και δεν πρέπει να πούμε, έτσι όπως κάνει το ΕΠΑΜ πάντα είναι πολύ συγκρατημένο. Σήμερα θα έχει κόσμο εκεί. Σήμερα θα έχει στα Ειρηνοδικεία όλης της Ελλάδος, θα μου επιτρέψετε να μιλήσω για όλη την Ελλάδα, σήμερα στα Ειρηνοδικεία όλης της Ελλάδος δεν θα περάσει κουνούπι. Οι επαμήτες είναι στις θέσεις τους, έχουν το όπλο παραπόδα και δεν θα περάσει τίποτα από το μεγάλο πρόβλημα που έχουν δημιουργήσει οι πρόστιχες και οι πρόστιχοι φερόμενοι ως νόμοι της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ, που είναι συνέχεια των Σαμαροβενιζέλων και των λοιπών και των λοιπών. Έγινε. Ίσως σαφής. Ευχαριστούμε πολύ, Γιώργο Αποστολίδη. Καλή συνέχεια, καλή δύναμη στον αγώνα. Να κλέψω ένα δευτερόλεπτο. Σύντομα μόνο, γιατί κλείνει και η εκπομπή. Καλούμε όσους δεν είναι στο δρόμο να πάνε στο αυτοκίνητό τους, να πάνε στη μηχανή τους και να πάνε στα ειρηνοδικεία της περιοχής τους να προστατεύσουν τους συναγωνιστές τους και τους συμπολίτες τους. Να είστε καλά, παιδιά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και κλείνοντας, πάμε προς το τέλος της εκπομπής. Έχω κατά καιρούς κάνει σταχυολογό διάφορες ερωτήσεις, σχολιασμούς κλπ. Καθεξής. Αλλά επειδή δεν έχουμε πολύ χρόνο, θα μείνω μόνο στο ένα. Μια και το ΕΠΑΜ μιλάει για ευρώ, για εθνικό νόμισμα κλπ. Λέει κάποιος φίλος ακροατής ότι αυτό που δεν αντιλαμβάνεστε εσείς οι υποστηρικτές της δραχμής δεν είναι το ίδιο το δίλημα ευρώ ή δραχμή, αλλά κυρίως ικανότητα μετάβασης. Δεν υπάρχει άρθρο φυγής από την Ευρωζώνη, γιατί απλούστατα αυτός που μπορεί να φύγει δεν τον συμφέρει και αυτός που τον συμφέρει δεν μπορεί. Και μετά ξυπνήσαμε. Και λέει στη συνέχεια, για να φύγεις χρειάζεσαι μια ισχυρή και ανεξάρτητη βιομηχανία. Μάλιστα. Η οποία να έχει μάλιστα διονγκωθεί σε βαθμό που να έχει ισχυρή παρουσία και σε άλλες ισχυρές του πλανήτη. Μάλιστα. Χρειάζεται έναν κρατικό μηχανισμό ικανό να λειτουργήσει αξιόπιστα και χωρίς διαφθορά για παρατεταμένο χρονικό διάστημα κλειδονισμών της εθνικής οικονομίας. Και φυσικά χρειάζεται ένα κράτος ικανό να διοχετεύσει την καινούργια ρευστότητα με τρόπο διαφανή, παραγωγικά αξιόπιστο. Ένα κράτος που θα επιδοτεί καινούργιες και βιώσιμες θέσεις εργασίας, οι οποίες θα συνεισφέρουν θετικά στο εμπορικό ισοζύγιο.
Αν όμως η Ελλάδα τα είχε όλα αυτά και ήταν ικανή για όλα τα παραπάνω, δεν θα έπαιρνε ποτέ σε καθεστώς μνημονίων. Γιατί να έφευγε. Και αντί να ζητήσει. Αν τα είχε όλα αυτά και ήταν στο επίπεδο παραγωγικό της Γερμανίας, γιατί να φύγει από το ευρώ. Μάλιστα. Δηλαδή, παραμύθια λέμε τώρα, σε μικρά παιδιά. Αν μια χώρα έχει την παραγωγικότητα της Γερμανίας, γιατί αυτό περιγράφει ο όποιος το έχει πει αυτό το πράγμα, έτσι, γιατί να φύγει από το ευρώ. Μπορούσε να αξιοποιήσει τα συγκριτικά πλεονεκτήματα των ανοιχτών αγορών λόγω της υψηλής παραγωγικότητας και της βιοχέτευσης των προϊόντων της λόγω υψηλής παραγωγικότητας. Αυτό αναιρεί όμως όλο το σκεπτικό υπέρ του τροφικού νομίσματος. Όχι, καθόλου. Εμείς πάμε σε τροφικό νόμισμα για να αποκτήσουμε βιομηχανία, να αποκτήσουμε κράτος, να αποκτήσουμε παραγωγή. Πώς θα τα αποκτήσουμε αυτά, προσκυνώντας το Σόιμπλε ή περιμένοντας να βρέξει βιομηχανία. Βροχή βιομηχανίας δεν έχω συναντήσει ποτέ στη ζωή μου. Από την εποχή του Μάντσεστερ, το 1843, δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Οποιαδήποτε χώρα απέκτησε παραγωγή, απέκτησε βιομηχανία, το έκανε με προστατευμένη οικονομία. Αυτό το πράγμα, προστατευμένη οικονομία. Χωρίς προστατευμένη οικονομία δεν μπορείς να οικοδομήσεις παραγωγή. Όποιος λέει το αντίθετο ή είναι άσχετος ή παίζει παιχνίδια. Μία χώρα στον κόσμο που εφάρμοσε πολιτική ανάπτυξη, βιομηχανική ανάπτυξη χωρίς προστατευτισμό, πολύ ευχαρίστως δώστε μου το παράδειγμα να το εξετάσω, να επανεξετάσω και εγώ το όλο ζήτημα. Δεν υπάρχει. Εντάξει. Δηλαδή, το δίλημα που λέει ότι ευρώ ή δραχμή δεν είναι αυτό το δίλημα, αλλά είναι ικανότητα μετάβασης. Όχι. Α, μπούρδες. Αυτά τα λένε μόνο άνθρωποι που είναι άσχετοι με το θέμα. Μπούρδες. Για να μεταβείς σε μια οικονομία που έχει ανάγκη γρήγορης παραγωγικής ανοικοδόμησης, πρέπει να έχεις δικό σου νόμισμα. Να ελέγξεις το τραπεζικό σύστημα. Αυτό γίνεται στον κόσμο εδώ και 2,5 αιώνες από τη βιομηχανική επανάσταση. Όταν βγήκαμε από την καταστροφή του πολέμου που τότε μας είχαν επιβάλει τη Λιρέτα, το γερμανικό μάρκο και φυσικά τα χαρτονομίτα πληθωριστικά, τη Μεσογειακή, τι κάνανε οι άνθρωποι εκεί, οι παλαβοί, οι τρελοί, οι ηλίθιοι, που βεβαίως είχαν μια Ελλάδα όπου ήταν τόσο διάσπαρτα, τόσο από νάρκες, από θράψματα, από βίδες, που δεν μπορούσε να δουλέψει ο αγρότης, δεν μπορούσε να δουλέψει ο εργάτης, δεν μπορούσε να δουλέψει η βιομηχανία, η καταστροφή. Το ερώτημα είναι τι κάνανε. Το πρώτο πράγμα που κάνανε είναι να ελέγξουν την Τράπεζα της Ελλάδος με τον Ξενοφόντα Ζολότα και προς τιμήν του που έκανε αυτό. Ο Βαρβαρέσος του είχε κοπανίσει έξω, δεν ήθελε να απαντήσει μέσα γιατί περίμενε, φοβόταν δικαστήρια και ιστορίες. Λοιπόν, και το δεύτερο που κάνανε, ταυτόχρονα έγινε αυτό, εισαγωγή νέου νομίσματος. Δεν βρέθηκε κάποιος να τους εξηγήσει τότε ότι ρε παιδιά, τι πάτε να κάνετε. Πάτε να εισάγετε νόμισμα πριν φτιάξετε βιομηχανία, πριν αγροτικό το δύο. Γιατί άμα τα λέγε αυτά τα πράγματα τότε, θα τον μπουτζώνανε με χέρια και με πόδια. Το πρώτο πράγμα που κάνεις να ελέγξεις την κυκλοφορία χρήματος. Αν δεν την ελέγξεις αυτό το πράγμα, δεν πρόκειται να έχεις καμία παραγωγική ανάπτυξη στη χώρα, καμία παραγωγική δομή. Πόσο δύσκολο να το καταλάβει κανείς. Δεν ξέρω, θέλει ειδικά μαθηματικά για να το καταλάβεις. Πώς είναι δυνατόν να ενισχύσω εγώ, για παράδειγμα, τους συνομπιούς της Νεμαίας, δίνοντάς του το δικαίωμα να αναπτυχθούν και να αναπτυχθούν παραγωγικά όσο θέλουν, όσο έχει δηλαδή παραγωγικές δυνάμεις, και ταυτόχρονα να μπορούν να διεισδύσουν στις άλλες χώρες αν δεν τους παρέχω προστατευτισμό, εάν δεν τους δώσω τους πόρους που χρειάζονται για να μπορούν να αναπτυχθούν, χωρίς να τους εκμεταλλεύομαι και να τους φορτώνω χρέη με το τραπεζικό, το σαράφικο, το τραπεζικό σύστημα που έχω. Πώς λοιπόν θα το κάνω αυτό μέσα στο ευρώ και με την Ευρωπαϊκή Ένωση? Πώς ρε παιδιά, δηλαδή μαγικά. Και εφόσον δεν το καταφέρανε τόσες κυβερνήσεις, ποιος είναι αυτός που λέει ότι θα τα καταφέρει αυτός εκεί που αποτύχαν όλοι οι άλλοι? Και δεν είναι τρελός? Δεν είναι να του κρεμάσουμε κουρδούνια? Ποιος είναι αυτός που λέει ότι θα τα καταφέρει εκεί που δεν τα κατάφερε το Πασόκ, τη Νέα Δημοκρατία, ο ΣΥΡΙΖΑ, ο ΙΑΝΕΛ? Ποιος? Μόνο για κουρδούνια αξίζει αυτός που το ισχυρίζεται. Ναι, αλλά θα πει κάποιος ότι είμαστε σε μια ελεύθερη αγορά, είμαστε σε ένα πλαίσιο ευρωπαϊκό. Ναι, σε ελεύθερη αγορά, αλλά δεν ξέρω χώρες όμως πολλές οι οποίες να εφαρμόζουν. Και η Γερμανία. Πρόσεξε τι λέει στη Βρετανία, τώρα που έφυγε, τι λέει, θα σου εφαρμόσω φραγμό. Δεν θα σου επιτρέψω να μπει. Προστατευτισμό, κατά κάποιο τρόπο. Προστατευτισμό. Προστατευτισμό πιανού. Υπέρ της Γερμανίας φυσικά, η οποία απειλείται από την παραγωγική ανάπτυξη της Βρετανίας. Λοιπόν,
Δηλαδή η Γερμανία έχει το δικαίωμα να εφαρμόσει προστατευτισμό υπέρ της, αλλά ο κακομοίρης, ο Έλληνας, ο αγρότης, ο παραγωγός, ο βιοτέχνης δεν έχει και πρέπει να μείνει υπό το γερμανικό ζυγό. Πας και βρέξει καμιά βιομηχανία και κατά δω μεριά. Δηλαδή ποιος είναι αυτός που τα λέει αυτά πράγματα? Με επενδύσεις, θα έρθουν επενδύσεις. Ναι, βεβαίως. Από οίκους, ανοχής, άλλο τίποτα. Μάλιστα. Και με αυτά τα συγκλονιστικά πάντα του Γενικού Γραμματέα του ΕΠΑΜ, φτάσαμε στο τέλος και αυτής της εκπομπής. Ήταν στα μικρόφωνα ο Απόστολος Ρώσιος, ο Λευτέρης Κανάς και ο Γενικός Γραμματέας του ΕΠΑΜ, ο Δημήτρης Καζάκης. Ευχαριστούμε όλους και όλες που μας μέχρι τώρα ανεχθήκατε. Πιστεύουμε ότι ήταν όλα αυτά που ακούσατε σίγουρα και χρήσιμα και διαφορετικά για κάποιους και για κάποιες, ίσως για όλους και για περισσότερους. Ευελπιστούμε ότι την επόμενη φορά θα είμαστε ακόμη περισσότεροι. Μέχρι τότε, ψηλά τις καρδιές. Διαδικτυακός σταθμός «Η Ροή». Συνεχής πηγή παροχής σκέψης. Ειδησιογραφία, πολιτικός σχολιασμός, ψυχαγωγία, επιμόρφωση.